Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, είναι 9 Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε πώς έχει επικαιρότητα. Μια καλησπέρα στους συναδέλφους. Καλησπέρα. Γιώργο Χαραμέρος. Καλησπέρα και στους δύο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την τσέπη του κόσμου που καίει, τσουρουφλίζει. Νίκο, σήμερα είχαμε ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υπουργό για τα μέτρα στήριξης στο κομμάτι της ενέργειας. Ακριβώς. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη στήριξη. 350 εκατομμύρια είναι το νέο πακέτο που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Κρέκας. Συνεχίζει τη στήριξη στις επιχειρήσεις και τη στήριξη στα νοικοκυριά. Να πούμε ότι είναι μικρότερη η επιδότηση για τον μήνα Φεβρουάριο στα νοικοκυριά κατά 3 ευρώ. Σε σχέση με τον Γενάρη. Σε σχέση με τον Γενάρη, λέει από 49 ευρώ. Σε σχέση με τον Δεκέμβρη, είναι 10 ευρώ μικρότερη. Ναι, γιατί είναι διαφορετικές αυτό που είχε πει η κυβέρνηση, ότι θα παρακολουθεί τις τιμές που έχει και το Brent και η τιμή του φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν προσάρμοσε την επιδότηση ακριβώς στην μείωση που παρατηρείται στις τιμές στα δύο αυτά καθοριστικά σημεία, που είναι η τιμή του βαρελίου και η τιμή του φυσικού αερίου. Σε επιχειρήσεις παραμένει το ίδιο, είναι 50% στην επιδότηση στο λογαριασμό. Και το ίδιο ισχύει και για τα κοινωνικά τιμολόγια που παραμένει η στήριξη στα ίδια αυτό ποσά. Σημαίνει, δηλαδή, αυτό σημαίνει, να καταλαβαίνω καλά, πάνω κάτω, τι έλεγες πρώτα, με συγχωρείς. Όχι, λέω, και η ΓΕΣΕΒΕ διαμαρτύρεται ουσιαστικά για τα μέτρα αυτά, ούτε τους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση, και καμία κυβέρνηση δεν το καταφέρει στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν στις ΗΠΑ, να καλύψει το 100% της αύξησης, όταν έχει πενταπλασιαστεί η τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με πέρυσι. Μισό λεπτό όμως. Δεν μπορεί να το καλύψει. Πέρα από την επιδοματική πολιτική, γιατί εσύ και ξεκίνησε και είπε 370 εκατομμύρια. Το 350 εκατομμύρια. Στις Βρυξέλλες, το κόστος του δανεισμού ανεβαίνει και η μνημονιάρα η τέταρτη έρχεται. Εντάξει. Αυτό που λέμε τώρα στα δημοσιογραφικά γραφεία, να το πούμε και στον κόσμο. Ότι αν συνεχίσουμε έτσι με το δεκαετές ομόλογο να πηγαίνει στο Θεό και πάμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ευθύνη όλων, έτσι. Θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι και ο λόγος. Εγώ ξέρω τι βλέπω και το λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι θεσμικές παρεμβάσεις. Σου λέει, εποπτεύστε και ρυθμίστε την αγορά να μην υπάρχει χαραγώγηση των τιμών. Ενεργοποιήστε την προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Mm. Προτείνουν κάποια πράγματα για τα οποία δεν βλέπουμε πρωτοβουλίες. Και επίσης, το πρώτο κομμάτι νομίζω είναι αυτό που γίνεται μια ζήτηση για το αν πρέπει να επιβαρυνθούν και οι πάροχοι λίγο. Δηλαδή να μην κερδίσουν όσα κέρδισαν πριν από 6 μήνες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο ενδεχομένως να μπορεί να γίνει μια παρέμβαση. Η λογική που υπάρχει αυτή τη στιγμή και προσπάθηση. Να μειώσουν τα κέρδη και οι πάροχοι δηλαδή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι. Αν τα έχουν μειώσει. Αν δεν τα έχουν μειώσει, γιατί να τα μειώσουν και αυτοί. Γιατί δηλαδή να ζημιώνονται οι καταναλωτές μόνο και όχι να ζημιώνονται. Οι καταναλωτές δεν ζημιώνονται. Και οι πάροχοι να μην βλέπουν καμία διαφορά σε αυτά τα οποία εισπράττουν. Κοίταξε, οι εκτιμήσεις χωρίς να έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ ούτε τη ΔΕΗ τους παρόχους. Θα έλεγα δύο επίπεδα. Το πρώτο κομμάτι που αφορά την κατανάλωση, μετά τις λογαριασμούς που έχουν πάει, οι περισσότεροι καταναλωτές προσπαθούν να περιορίσουν την κατανάλωση, άρα δεν κερδίζουν στο μέτρο που θα ήθελαν. Και το δεύτερο βασικό κομμάτι είναι ότι κάνουν προσφορές με τα ειδικά τιμολόγια που κλειδώνουν τις τιμές της κιλοβατόρας στο ρεύμα ή του φυσικού αερίου και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν τα έσοδά τους και κυρίως να μην επιβάλλουν τον κόσμο, διότι δεν θα αντέξει ο κόσμος να πληρώνει. Επίσης, αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση, για παράδειγμα, μιλούσα πριν με τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος έβγαλε και μια ανακοίνωση κινήμα αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ και λέει ότι μία εταιρεία, δεν κατονομάζει την εταιρεία, σε 1.000 δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τομολογίου δεν πέρασε την έκπτωση του Ιανουαρίου. Το είχαμε συζητήσει, Γιώργο, η κυβέρνηση θα ρίξει στο ΔΔΕ, η ΔΔΕ στην ΑΔΕ, γιατί καθυστέρησε 9 μέρες να στείλει τα στοιχεία των μετρητών χωρίς τα αφημί, τα έστειλε. Οι άνθρωποι αυτό που έχει πει η κυβέρνηση είναι μπορεί να πληρώσει τώρα του λογαριασμού, αν δεν έχει περάσει η έκπτωση, η επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση. Στον επόμενο λογαριασμό θα είναι διπλή η επιδότηση, θα είναι το ποσό του Ιανουαρίου που δεν κατανατρήθηκε και θα μπει στο Φλεβάρι. Αυτή τουλάχιστον την απάντηση δίνει το αρμόδιο Υπουργείο. Να πούμε ότι πάλι βέβαια γίνεται αρκετή κουβέντα με τις Βρυξέλλες. Προσπάθησε ο κ. Κρέκας να πείσει τους δανειστές, όπως λέγαμε παλιότερα, τους θεσμούς όπως λέμε πλέον, να μπορέσει να δώσει 75% επιδότηση σε επιχειρήσεις. Δεν πέρασε αυτό. Είναι στο πλαίσιο αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι η αύξηση από τη μία που αναμένεται των επιτοκίων, το ότι μπορεί να ξεφύγει το ελληνικό χρέος ακόμα περισσότερο με τις παροχές που γίνονται αυτή την περίοδο από την εποχή της πανδημίας και πέρα. Άρα λοιπόν δεν πέρασε αυτή η πρόταση για 75%, άρα κόπηκαν τα σενάρια περισσότερης ενίσχυσης. Αυτό που κατάφερε η κυβέρνηση να πάρει, ότι ακόμα η επιδότηση παραμένει οριζόντια, οι Βρυξέλλες πιέζουν οι επιδοτήσεις πλέον να είναι κατευθυνόμενες στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Το πήγε η Λαγκάρντ προχτές στην ερώτηση του Παπαδημούλη που έγινε μεγάλη φασαρία. Είναι μεγάλη φασαρία. Η κυβέρνηση σήμερα βγήκε και κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για fake news. Υπάρχουν πίεση σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα δεν καλύπτεται. Εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στον κόσμο. Αν περιμένει κάποιος ότι από τις επιδοτήσεις
θα πληρώσει ό,τι πλήρωνε πέρυσι, δεν υπάρχει. Όχι, όχι, θέλω να πω ότι αυτό ήταν που είχα ρωτήσει αρχικά. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι πλήρωσαν και ενδεχομένως και παραπάνω, τώρα είμαστε πια στο βαρύ χειμώνα. Δηλαδή, τώρα είναι που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερο και το φυσικό αέριο περισσότερο για να ζεσταθούν. Τώρα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό το μήνα και τον άλλο. Μετά αυτό θα σπάσει, πρώτο Θεός. Λοιπόν. Μέχρι το Μάρτιν. Οι λογαριασμοί θα συνεχίσουν να έρχονται όπως έρχονται όπως τώρα. Έρχονται αυτό θέλω να πω. Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα τους δουν πιο φουσκωμένους από τους ήδη πολύ φουσκωμένους. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, ακριβώς σωτήριν όπως το λες. Και πάμε για μια ενίσχυση ενδεχομένως. Αυτό που μελετάει η κυβέρνηση και υπάρχει μια έτσι σύσκεψη και διχογνωμίες και βέλη εντός του κυβερνητικού σχήματος είναι αν θα πάμε σε μια συγκεκριμένη μείωση ή του ΦΠΑ σε προϊόντα ή θα πάμε σε μια επιδημοτική λογική να δοθεί ένα συγκεκριμένο ποσό σε χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλόμισθους. Εκεί γίνεται αυτή τη στιγμή ο διαγωνισμός στην κυβέρνηση. Θα δούμε τα πέρασα από τα δύο. Πάντα, θα το λέω πάντα με την έγκριση πλέον των Βρυξελών. Είχαμε σήμερα αρκετό τζέτζελο πάλι με τον γνωστό φίλο του Γιώργου Παύλο Πολάκη. Μία ανάρτησή του στην οποία περιγράφει πάλι το πλαίσιο τη δεύτερη φορά αριστερά. Δεν είναι ανάρτηση. Είναι συμμετοχή του σε μια τηλεδιάσκεψη. Δεν είναι σε τηλεδιάσκεψη. Ναι. Είχε προηγηθεί η ανάρτηση στο παρελθόν. Ναι, μια τηλεδιάσκεψη. Διάσκεψη ακριβώς που μίλησε για κρατικοποιήσει σε τράπεζα, μία τράπεζα. Σε τράπεζα και στη ΔΕΗ. Μία τράπεζα. Μία φτάσει σε τράπεζα και δημοσία. Και τη δημιουργία. Τώρα διάβασα σήμερα κάνει μέχρι και ποινικά εργοστάσια. Και όταν έχει μια περίοδο κρίση, αν μπορεί να κρατικοποιήσει κάτι για να μην γίνεται μπάχαλο ή για να μην στενάζει ο κόσμος, δυστυχώς. Εμείς τα έχουμε παραχωρήσει αυτά, όπως ξέρεις, με υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ στο υπερταμείο. Να λέει συγκεκριμένα, δεν είπε για ακίνητα. Εντάξει, είπε μία τράπεζα και τη ΔΕΗ. Και είπε, αυτό πες το ένα κομμάτι, αν δεν το συζητήσει, αφού το κάνει και η Γαλλία, πρότεινε τη δεύτερη σχολή δικαστών. Έτσι. Παράλληλη με την πρώτη. Παράλληλη με την πρώτη. Να υπάρχει μια σχολή δικαστών που πρέπει να βγάζει δικαστές που να του αρέσουν. Ναι, είναι στη συνέχεια αυτό που είχε πει η κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι τη δεύτερη φορά που θα ξανάρθουμε είχαμε εχθρικό περιβάλλον την πρώτη φορά από τους δικαστές. Τώρα θα έχουμε δικαστές που θα είναι πιο κοντινοί σε εμάς. Τώρα τρόπος προσέγγισης της πραγματικότητας. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για παραδικαστικά σχέδια. Πέσουμε. Καλά κάνεις και το λες, γιατί το ίδιο και λένε οι δύο. Την ίδια ώρα όμως όλοι. Πολλοί στην Ευρώπη και ο κύριος Κίρτσος το λέει που είναι ευρωβουλευτής και η Humanité, η εφημερίδα η Γαλλική σήμερα, λέει ότι στην Ελλάδα η δεξιά. Ο κύριος Κίρτσος. Στην Ελλάδα η δεξιά χτυπά την ελευθεροτυπία χωρίς ντροπή. Χθες είχαμε τη δίωξη κυρία Τουρουπάκη, η οποία έχει το φάκελο με τα διαφημίσματα ποσά. Περίμενε, μισό λεπτό. Σήμερα διαβάζουμε ότι μία τη πράξη αρχαιοθετήσει κάποιου το έβαζε πεθερά του 200-500 ευρώ και θεωρείται αδιευκρίνητο στο ποσό. Έτσι θεώρησαν οι δύο δικαστές. Άρα δύο σχολές δικαστών. Τον κύριο Κοντονή σήμερα, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θυμώνει για τις αρχαιοθετήσεις τις δύο που δεν έκανε η κυρία Τουλουπάκη, ενώ σε 7 αρχαιοθετήσεις κυρία Τουλουπάκη όλα ήταν καλά. Γιατί. Και το είπε και ο Κοντονή, δεν το είπε ένα τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επικαλεί τον κύριο Κίρτσο, ο οποίο παραμένει τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, αν και δεν εκφράζεται για τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα επαναφέρω. Ναι, να πω εγώ, αλλά το δικαίωμά του είναι ότι ο κ. Παπαδόπουλο, ο οποίο είναι βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε την τοποθέτηση που κάνει στην Βουλή, ο κ. Σάξο Τρικάλων βουλευτή, είπε ο άνθρωπο την αλήθεια ότι είτε μα αρέσει είτε μα αρέσει, αρχαιοθέτηκαν και δεν πρέπει να επιθέμασαι στην δικαιοσύνη. Ξαφνικά έπεσε ένα τηλεφώνο από την Κουμουνδούρη και πάνε να συνεχίσει. Το ένα γίνανε από τον κύριο Γιώργο Βασίλη, σου λέω τώρα. Ναι, εντάξει. Όταν είπα Κουμουνδούρη, τη βάζω. Γιατί και η κυρία Γιώργο Βασίλη επικοινώνησε προφανώς με την Κουμουνδούρη και μετέφερε όπως μετέφερε στον κύριο Κουρουπλή το μήνυμα ότι αν δεν τα μαλλιώσει θα διαγραφεί. Είπε ο άνθρωπο, παιδιά, θα με διαγράφω αν συνέχιζε την διαγνώμη. Εντάξει, έχω την άποψη, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά εγώ δεν φεύγω από την άποψη. Παραδιατύπωσε κάπως την άποψή του, ναι, αυτό. Πάντως, ποιο δεν θέλει την πεθερά του να του βάζει 200-500 ευρώ στο λογαριασμό. Ναι. Σε ποιον αναφέρεσαι, για πες, όχι, για να μην λέμε στον αέρα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει σαν κείμενο μέσα στην πράξη αρχιοθέτησης. Δεν υπάρχει ο κ. Γεωργιάδης. Κύριο Γραμμόπουλο. Νομίζω ότι αν η δικαιοσύνη το θεωρούσε ύποπτο, δεν διαπίστωσαν τίποτα ύποπτο και γι' αυτό το έβαλαν στο αρχείο. Ναι, γιατί, αν διαπίστωσαν κάτι ύποπτο, δεν ήταν από λογαριασμό του Νοβάρτη. Έκριναν, λέω, αυτοί που αρχιοθέτησαν, έκριναν αυτό. Όπως έκριναν σε 7 υποθέσεις η κυρία Τουλουπάκη και τις αρχιοθέτησε, προφανώς έκριναν τα κριτήρια κάθε δικαστή, ενδεχομένως είναι διαφορετικά. Όχι, έτσι. Εγώ λέω στον Νικό. Λέμε πώς έγινε. Ναι. Λέει ένας βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δούμε το θέμα των δικαστών. Να ανανεωθεί το προσωπικό, να γίνουν σχολές. Τώρα βλέπω και τις ουσίες, τι εξετάζει αυτή η δικαιοσύνη. Μακάρι τόσο γλυκά όπως το περίγραψες. Ωραία, δεν το πέτσι. Μακάρι να το είπε τόσο γλυκά και τόσο αθώα όπως το είπες εσύ και σωστά. Πρέπει η δικαιοσύνη να επιταχυνθεί. Είναι αψυσκευτικός να τρομάζει. Να πούμε ότι υπάρχει και ένταση στη Βουλή γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε και την τροπολογία για τα μπόνους στην πρόσληψη των υγειονομικών. Γιατί όμως θα μας πει δεν ψήφισε. Θα σου πω όμως το εντυπωσιακό. Θα το πεις εσύ, γι' αυτό σου αφήνω το χώρο για να μην σου κλείνω και το στόμα και πας στην Ουμανιτέ και με καταγγείλεις. Ουμανιτέ θα πάω. Να πω όμως ότι την ψήφισε το κίνημα αλλαγής. Είναι δεύτερη φορά
που διαφοροποιείται από αυτό το κόμμα που είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό να ψηφίζει όπως ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισε το κοινάλ την τροπολογία για την πρόσληψη στους υγειονομικούς με μπόνους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πες τι λέει να σου απαντήσω. Ναι, ζητά μόνιμη παραμονή του επικουρικού προσωπικού και λέει ότι αυτή η τροπολογία δεν καλύπτει ούτε ένα τρίτο, δημιουργεί διακρίσεις και αδικεί στη μοριοδότηση. Ναι. Και ξέρεις, είναι η δεύτερη φορά και η ιστορία με το παιδιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης δεν την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί. Παρόν και εσείς δύο. Ναι, ήταν να γίνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημόσιο δηλαδή. Η κυβέρνηση το πέρασε ως νούπου γιώτα δελτά. Το λέω καλά και. Νομίζω ότι ζήτησε να γίνει όπως το αντίστοιχο νοσοκομείο που δεν ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το Παπαγεωργίου, αν το καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να τρέξουμε. Έχουμε λοιπόν την τελετή παραλαβή παράδοση του αγροτική ανάπτυξη. Είχαμε τον κύριο Λιβανό να ζητάει συγγνώμη και να πει ότι ηρωνικά είπε αυτό που είπε. Έχουμε τα σενάρια που επιστρέφουν στο τραπέζι και αφορούν πρόωρες εκλογές. Να δούμε. Βαρέθηκα τα κούπια. Ναι, ξέρεις, στην Ελλάδα είναι το έθιμο. Μόλις τελειώνει η εκλογική διαδικασία, την επόμενη μέρα ξεκινάει. Ιούνιο ή Σεπτέμβριο. Πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό, από πέρυσι ακούω ημερομηνίες. Ναι. Τώρα οι τελευταίες ημερομηνίες που πέσαν στο τραπέζι είναι ο Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο δηλαδή. Και Ιούνιο εδώ, κύριε Κάμερ. Εγώ θα πω ότι πριν γίνει οτιδήποτε για εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης εκτιμώ ότι θα κάνει ένα εκλογικό ανασχηματισμό. Μου θυμίζει συνάδελφος, που μας παρακολουθεί, συνάδελφος και φίλοι. Ότι την επιστροφή της μιας τράπεζας την είχε σε δημόσια διοίκηση, την είχε πει και ο κύριος Τσίπρας στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ναι, το πακέτο αυτό που λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, τα περισσότερα έχει πει στην ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας. Σε ποια ΔΕΘ από όλες δεν θυμάμαι. Επίσης, όχι στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Πέρασαν 6 μήνες όταν ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειώσει 80% οι αυξήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Σαρακιώτη. Να είστε καλά. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το στέλεχος του κινήματος αλλαγής και πρώην εκπρόσωπο τύπου. Πάντως για την Ουμανιτέ, επειδή δεν μπορώ να το κρατήσω, η Ουμανιτέ είναι μια γνωστή αριστερή εφημερίδα, έτσι. Και είναι κακό αυτό. Έχει προσανατολισμό. Εγώ τα αναφέρω για την οικονομία και την τάξη των πραγμάτων. Ναι. Είναι μια γνωστή ευρωπαϊκή αριστερή εφημερίδα. Εσείς, επειδή είστε δημοσιογράφος, σας αρέσει να διώκονται δημοσιογράφοι όταν εξετάζουν υποθέσεις τέτοιου τύπου? Στους ξένους δεν αρέσει. Να πω κάτι. Πάντοτε σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους έχω μια φιδό και είμαι και μάλιστα από εκείνους που παρά το ότι έχω εις βάρος μου πολλά δημοσιεύματα δεν έχω κάνει ούτε μια αγωγή κατά του τύπου. Είμαι πολύ προσεκτικός. Από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι και οι δημοσιογράφοι συμπεριλαμβάνουν και τον εαυτό μου όταν ασκούσα αυτή τη δουλειά. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι είμαστε υπεράνω νόμου και κριτικής. Αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι παράνομα, να διερευνηθούν. Αν δεν υπάρχουν, να αποδοθούν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία καθαρή. Σημαίνει όμως ότι και οι δημοσιογράφοι, και το λέω σαν πρώην δημοσιογράφος και πολύ πιθανό σε κάποια στιγμή να γυρίσω και στο επάγγελμά μου. Δεν σημαίνει ότι κανένας. Και βάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Να σου πω κάποια πολύ απλά πράγματα. Γιατί πέρα από το. Εγώ σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη, τις αποφάσεις και όταν μπαίνει μια υπόθεση στο αρχείο, κάποιος άνθρωπος συνεχίζει την πορεία του. Από την άλλη όμως υπάρχει και το περιεχόμενο. Από τη μία διώκονται δημοσιογράφοι και από την άλλη μπαίναν τα λεφτά στους λογαριασμούς αδιευκρίνηστα. Με 500 ευρώ. Αυτό ο κόσμος το βλέπει, το διαβάζει. Σέβομαι ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Γι' αυτό λέει Ουμανιτέ, και κάθε Ουμανιτέ. Να πω και κάτι. Ότι χτυπάει την ελευθερία. Να το συζητήσουμε λοιπόν και να μην το φοβηθούμε. Υπήρχε η ίδια ευαισθησία στο ΣΥΡΙΖΑ όταν έκανε έφοδο η αστυνομία κατά παραγγελία συγκεκριμένου πολιτικού αρχηγού στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Κακώς κάκιστα και αυτός όμως πρέπει να αλλάξει. Έτσι, θέλω λοιπόν να πω. Και τότε και τώρα. Να το δούμε. Και το αυτό εγώ είμαι μια πάγια. Και κυρίως μέσα το κομμάτι των αγωγών. Όταν στείλουν. Είναι αδικέ τώρα. Με τον υποκτώνο νόμο του κ. Βενιζέλου. Έτσι. Οι αγωγέ φημώνουν τον τύπο. Καταλαβαίνω απόλυτα την ευαισθησία των δημοσιογράφων, γιατί και εγώ δημοσιογράφο είμαι. Το επάγγελμα. Εγώ ω δημοσιογράφο θα πάρω σύνταξη. Δεν υπάρχει βουλευτική σύνταξη. Από την άλλη όμω πλευρά. Δεν σημαίνει ότι και οι δημοσιογράφοι, και πάλι λέω, πρώτο βάζω τον εαυτό μου, είναι εκτός κριτικής. Το σωστό είναι, επειδή δεν θα ξεκινήσουμε αυτό, αλλά μια που το ξεκινήσαμε, να ακούσουμε και τον κύριο Σαρακιώτη, ότι αν μας πει κάποιο σχόλιο, θα θέλει να κάνει επ' αυτού, φαντάζομαι. Κύριε Ξενάκη, θα μου επιτρέψετε, επειδή μόλις εξήλθα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λοκρών της Αταλάντης, όπου συζητήθηκε το ζήτημα της Λάρκο. Η Λάρκο είναι η μεγαλύτερη μεταλλευτική βιομηχανία εξαγωγής νικελίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και θα ήθελα να πω δύο κουβέντες γιατί αφορά την απόλυση εντός του Φεβρουαρίου 1.300 εργαζομένων και την έξωσή τους από τα σπίτια δίπλα στον οικισμό του εργοστασίου στο οποίο μένουν. Είναι ζήτημα εθνικής σημασίας, είναι ζήτημα το οποίο απασχολεί 5 νομούς της χώρας μας καθώς δραστηριοποιείται στη Φθιώτιδα, στην Εύβοια, στην Βιωτία, στην Καστοριά και στην Κοζάνη. Είναι μείζον ζήτημα. Και αν
Εγώ το καταλαβαίνω. Κύριε Σαραγιώτη, να μην ξεκινήσουμε αυτό όμως. Θα το κάνουμε. Σας δίνω το λόγο μου. Μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή, θα το κάνουμε και θα έχετε το χρόνο να αναφερθείτε, γιατί πραγματικά είναι ένα σοβαρό θέμα. Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους τι λένε και τον κύριο Μαρκόπουλο τι λένε. Υπάρχουν και τρία σχήματα, τα οικονομικά, γιατί και λόγω τη δικό σα προηγούμενη, θα το κουβεντιάσουμε. Όμως και εγώ σας ρώτησα για την ιστορία των. Μήπως θέλετε να τοποθετηθείτε. Αλλιώς να πάμε απευθείας στο θέμα της ακρίβειας. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να πάμε εκεί και μάλιστα θα ξεκινήσουμε. Για το ζήτημα της Νοβάρτης, να πω μια κουβέντα. Είμαστε η μοναδική χώρα από όσες έχει εξεταστεί το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Έχουν επιβάλει διάφορες χώρες πρόστιμα προς την εταιρεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου θα καταβάλει Νοβάρτης για τα όσα πρακτικές της αθέμητες. 350 εκατομμύρια. Εξαιρετικά. Γιατί δεν κάνατε τίποτα για την Νέα Δημοκρατία το προχωράει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εδώ στη χώρα μας είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο από το οποίο ζημιώθηκε ο ελληνικός λαός, ζημιώθηκαν, πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι και εν τέλει δεν είναι κανένας ένοχος. Είναι όλοι αθώοι. Ας το κρίνει ο κόσμος. Κύριε Σαραγιώτη, γιατί ζητήσετε αποζημίωση από την Νοβάρτης. Είσαστε κυβέρνηση. Το περισσότερο χρονικό διάστημα. Τώρα προχωράει το νομικό συμβούλιο του κράτους με πρόταση που έχει η Νέα Δημοκρατία και το Υπουργείο Οικονομικών Προωθείων. ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα για αποζημίωση. Γι' αυτό λέω ότι τα λέει πολύ ωραία. Φαντάζομαι γνωρίζετε ότι όλες οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν το 2020. Άρα, συγνώμη, όχι όλες. Οι 7 υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο τελευταίες αρχιοθετήθηκαν τώρα. Η σημερινή κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει τα χρήματα από την ΟΒΑΡ. Ήδη ξεκινήσαμε εμείς, κύριε Σαραγιώτη, εσείς δεν κάνατε τίποτα γιατί είχατε εργαλειοποιήσει αυτή την υπόθεση για να διώξετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Δεν σας ενδιέφερε. Να σας πω για να τοποθετηθείτε. Δεν σας ενδιέφερε να πάρει η αποζημίωση το ελληνικό δημόσιο από την ΟΒΑΡ. Σας ενδιέφερε να βάλετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους στο στόχαστρο. Αυτό ήταν όλο το σκάνδαλο, όπως λέτε. Και τώρα που έχουν αποδοθεί στην κοινωνία. Λευκή, είστε έγκριτος δικηγόρος, δεν νομίζω να έχετε διαφορετική άποψη. Τώρα, εσείς μας λέτε ότι να διεκδικήσει το ελληνικό δημόσιο. Εσείς τι κάνατε 4,5 χρόνια. Μπορώ να σας απαντήσω. Η κυβέρνηση αυτή προχωράει για τις αποζημιώσεις. Ναι. Απαντήστε, οι δυο σας είστε. Πρώτα απ' όλα, δεν θα απολογηθώ σε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Απολογούμαστε στον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός είδε τα χρήματά του, ο κόπος του. Να δίνεται σε μίζες της Νοβάρτης, να αυξάνονται τα κέρδη αυτής της εταιρείας, πράγματα τα οποία περιλαμβάνονται στο πόρισμα του FBI. Και δεν είναι δυνατόν σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο να λειτουργεί με τις ίδιες πρακτικές, να πληρώνει πρόστιμα και μόνο στην Ελλάδα να λέμε ότι. Δεν κάνατε τίποτα για αποζημίωση. Οι διαδικασίες για βάση των οποίων θα μπορούσε να διεκδικήσει την αποζημίωση στο ελληνικό δημόσιο ολοκληρώθηκαν το 2020 και όπως γνωρίζετε δυστυχώς το 20 δεν ήταν διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σαραγιώτη, πότε επέβαλε η Αμερική το πρόστιμο στην Νοβάρτης? Το επέβαλε το 2020 οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Νοβάρτης. Κύριε Ελευθερόγλου, δεν είναι μόνο το πότε επευλήθη το πρόστιμο. Είναι μια σειρά νομικών διαδικασιών οι οποίες έπρεπε να τρέξουν Παντός, προκειμένου να έχει δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να διεκδικήσει. Πώς είναι το πολιτικό σκέλος, εσύ, όχι το οικονομικό εκατομμύρια. Κάποιοι τρέξανε πολύ το πολιτικό σκέλος. Δεν τρέξανε τις αποζημιώσεις. Αυτό λοιπόν λέμε. Ότι είχαν εργαλειοποιήσει την υπόθεση κατά των πολιτικών τους αντιπάλων και δεν έκαναν τίποτα για να πάρει το ελληνικό δημόσιο αποζημιώσεις. Έπαιξαν ένα πολιτικό αμυγός παιχνίδι και άφησαν την Νοβάρτης, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν αποζημιώσεις. Και γι' αυτό μάλιστα θα σας θυμίσω ότι μετά το πέρας της Προανακριτικής Επιτροπής Παπαγγελόπουλου είχαμε καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς γι' αυτό το πράγμα. Δεν δικαιούται, ζητώ συγγνώμη, έτσι δημοκρατική συζήτηση κάνουμε, αλλά δεν δικαιούται να ομιλεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τις αποζημιώσεις της Νοβάρτης, γιατί ουδέποτε τις κυνήγησε με ένα πρόγραμμα. Που έχετε δει και αν έχετε δει. Γιατί ήταν σκάνδαλο, κύριε Μαρκόπουλε. Μας κατηγορείτε ότι δεν κινηθήκαμε. Να κινηθούμε για κάποιο σκάνδαλο. Εμείς δεν έχουμε αρνηθεί ότι υπήρχε υπόθεση Νοβάρτης. Έχουμε πει όμως ότι δεν είναι πολιτική όπως θέλετε εσείς να την παρουσιάσετε. Έχουμε μιλήσει για σκάνδαλο γιατρών. Είναι μια πάγια θέση τη Νέα Δημοκρατία. Εκτό αν δεν θέλετε να τα κείμενα της αρχιοθέτησης τα έχετε διαβάσει, γιατί ήρθαν και στη Βουλή. Μα κοιτάξτε να δείτε. Όχι, εδώ πέρα. Σας ρωτάω αν τα έχετε διαβάσει. Καταρχάς δεν σας έχει τίποτα εντύπωση. Είχε υπάρξει μια παραφιλολογία για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν θα τα δώσει κτλ. Και ο άνθρωπος τα έδωσε. Δεν στέκομαι σε ένα από τα καθαρά. Εγώ αναφέρομαι στο πιο επειδή συζητήσαμε. Σήμερα, α πούμε, διαβάσαμε κάποια αποσπάσματα του εισπράξη αρχιοθέτηση για τον κύριο Αβραόπουλο. Είπατε πριν. Δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία εσείς δημοσιογραφικοί. Να σας το σχολιάσω. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι ποινικό,
τελείωσε αυτό. Ο δικαστής είπε ότι τα ποσά αυτά. Κύριε Καραμέρα, να σας το σχολιάσω. Εσάς σας εντύπωση. Να σας το σχολιάσω. Ναι. Το άκουσα που το είπατε και πριν, δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί ήμουν offer τώρα. Για να μην νομίζετε το πάει, επειδή ήσασταν. Περιγράψατε ένα ποσό περίπου 100.000 ευρώ, το οποίο δικαιολογήθηκε ως μια δωρεά της πεθεράς του κυρίου Αβραμόπουλου. 200-500 ευρώ λέει το κείμενο. Αυτό θεωρείται ότι προφανώς δεν περισσεύει στον ελληνικό λαό ένα τέτοιο ποσό, όμως δεν είναι και κάτι που ένας επιτυχημένος άνθρωπος με μια πορεία και μια διαδρομή στη ζωή του δεν μπορεί να το έχει αποκτήσει. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι το μεγαλύτερο εξιστάσεως ελληνικού κράτους σκάνδαλο με αυτό το ποσό. Εγώ δεν θα μετρήσω. Με 200-500 ευρώ. Δηλαδή, εσείς σαν δημοσιογράφος, δεν θα μετρήσω το 200-500 ευρώ. Δεν τα υποτιμώ δηλαδή, καθόλου. Από πόσα και, αλλά ένας από πόσα και πάνω είναι άνθρωπος, σκάνδαλο όταν σου βάζουν στο λογαριασμό σου 500 ευρώ. Είμαι πολύ σαφής και λέω. Πρόσεξε, αυτό το ποσό είναι ένα ποσό που προφανώς στο ελληνικό σπίτι δεν είναι κάτι το καθημερινό. Αλλά για έναν επιτυχημένο άνθρωπο με μια διαδρομή, δεν είναι πια και τόσο πέφτουμε. Γιατί κάποιοι, κύριε Καραμέρο, και ζητώ συγγνώμη για να το πλήσω, για να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Κάποιοι πολιτεύτηκαν για χρόνια ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Αυτό θα το απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτή η μεγάλη υπόθεση που ταλαιπώρησε τόσα χρόνια τον ελληνικό λαό, διασύρθηκε ο κ. Αβραμόπουλος. Εν προκειμένου, ο κ. Αβραμόπουλος ήταν δηλαδή για 100.000 ευρώ. Ξέρω, ο εύκολος πολιτικάντης και λαϊκιστής, δεν αναφέρομαι στο πάνελ μας, ούτε και στον κύριο Σαρακιώτη. Ξέρετε τι θα πει. 100.000 ευρώ που λείπουν από τον κόσμο. Επαναλαμβάνω όμως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εξιστάσεως ελληνικού δημοσίου κράτους σκάνδαλο. Εντάξει, ωραία, απαντήσατε. Ρώτησα. Τι να πω, δηλαδή, άμα κάναμε για όλο αυτό για τόση φασαρία και ντόρο, έχουν οδηγηθεί πόσοι άνθρωποι στη δικαιοσύνη, έχει γίνει τόσος κακός χαμός. Τι να πω, πραγματικά. Λοιπόν, ωραία, βάλτε μια τελεία. Και πάλι λέω τα λεφτά και το ένα ευρώ έχει αξία. Και την άποψη του κυρίου Χριστίδη από αυτού του θέματος. Γιατί ξεκινήσαμε, είπαμε να ξεκινήσουμε την ακρίβεια, θα πάμε όμως σε λίγο σε αυτήν και στα υπόλοιπα θέματα. Ήρθε η κουβέντα, τι να κάνουμε. Για να σας ακούσουμε και εσάς, κύριε Χριστίδη. Γιατί είναι και καθαρή στη δικαιοσύνη άνθρωποι. Είναι αρχιοθετημένη, το είπαμε από την αρχή. Το είπε και ο Γιώργος αυτό. Είναι αρχιοθετημένη υπόθεση αυτή. Δικαστικά είναι τελειωμένη υπόθεση αυτή. Από εκεί πέρα ο καθένας βάζει κάποια ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουν και ενδιαφερόμενοι ενδεχομένως. Αλλά νομικά είναι κλεισμένο. Προφανώς είναι κλεισμένο και γι' αυτό είπα πριν εγώ ότι υπάρχουν καλές αρχιοθετήσεις και κακές αρχιοθετήσεις. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κύριε Χριστίδη, για να σας ακούσουμε. Κύριε Ξενάκη, πριν πω στο θέμα το οποίο συζητάμε τόση ώρα και είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε αναλύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, θέλω να καταγγείλω την μεθόδευση και την καθεστωτική αντίληψη με την οποία η Νέα Δημοκρατία κινείται εναντίον ενός εκλεγμένου Προέδρου αυτού των επιμελητηρίων, του κυρίου Χατζηθεοδοσίου, με τη στρατηγική την οποία ακολούθησε τις τελευταίες ώρες, ακριβώς γιατί ο κύριος Χατζηθεοδοσίου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε τις ανάγκες του κλάδου του, της πραγματικής οικονομίας και δεν ήταν ένας, αν θέλετε, ευχάριστος στα αυτιά της κυβέρνησης πρόεδρος, αλλά ήταν ένας χρήσιμος για τους ανθρώπους του κλάδου του Πρόεδρος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τον έλεγχο και την ψυχραιμία της και προβαίνει σε αντίστοιχες κινήσεις. Από εκεί και πέρα. Η Νέα Δημοκρατία, πού εμπλέκεται στην ιστορία αυτή του κ. Χατζηθεοδοσίου? Έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική την οποία ακολουθεί τις τελευταίες ώρες ακριβώς για να απολέσει τη θέση την οποία είχε ο κ. Χατζηθεοδοσίου εκλεγμένος πρόεδρος. Έχει υπάρξει κάτι κίνηση από την κυβέρνηση συγκεκριμένη? Ζητώ συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Εγώ ρωτάω, πραγματικά ρωτάω. Είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Υπάρχει, και εμένα. Έχει υπάρξει κάποια κυβερνητική ανακοίνωση κατά του κ. Χατζηδεο? Δεν το γνωρίζω, ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει, και μιλάτε μάλιστα και για έναν δικό μου φίλο πολλά χρόνια. Και εμένα, και εμένα. Λοιπόν, θα το δείτε λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι αυτές οι αντιλήψεις είναι αντιλήψεις που δημιουργούν τεράστια ζητήματα στον τρόπο τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και την σχέση του κοινωνικού λεπτό. Γιατί δεν το γνωρίζω. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου δέχεται μια επίθεση στην θέση την οποία έχει. Εξέδωσε μια δημοκρατία το γραφείο τύπου μας κάποια ανακοίνωση, κάποιο πολιτικό βγήκε και έκανε. Δεν το γνωρίζω, σας το λέω ειλικρινά. Δεν το... Θα τα δείτε, κύριε Μαρκόπουλε, μόλις ολοκληρωθεί η εκπομπή. Δεν έχω μαντικές ικανότητες. Ενημερώστε με, γιατί θέλω να τοποθετηθώ. Θα ενημερωθείτε και κατά τη διάρκεια τη εκπομπή μπορεί να είναι θέματα που δεν ξέρω. Εγώ κάτι λοιπόν το οποίο έχει φτάσει ω ρεπορτάζ στα αυτιά μου. Ότι επειδή τα διοικητικά συμβούλια αποτελούνται από μέλη διαφόρων παρατάξεων. Ότι κάποια πρόσωπα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι και μια πλειοψηφία και μπορεί να φτιάξουν μια πλειοψηφία αυτή τη στιγμή και προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρούν να, πώς το λένε, να το δούμε. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχω εγώ. Είναι ένα ρεπορτάζ
Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω, δεν έχει υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση τη Νέα Δημοκρατία κατά του κυρίου Χατζη Θεοδοσίου. Άρα νομίζω, κύριε Χριστίδη, γι' αυτό μιλάτε. Γι' αυτό μιλάω και για μεθόδευση, κύριε Μαρκόπουλε. Είναι τα γαλάζια μέρη στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου, ζητούν την παρέτησή του. Αυτό είναι το θέμα. Και απορία που έχει υπάρξει ανακοίνωση. Τόσο χρόνο για να τη σχολιάζω, δεν το λέω ούτε πραγματικά. Μα είναι μέλη τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Μαρκόπουλε. Είναι επιστολή. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υποτίθεται στον κύριο Μαρκόπουλε. Αλλά κύριε Χριστίδη, α το αφήσουμε να γίνει είδηση. Μπορεί να είναι φήμη, να είναι μια διαρροή. Α το αφήσουμε να γίνει είδηση. Για να το συζητάμε. Μην μιλάμε με ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχει επιστολή που ζητούν την παρέτησή του. Αυτό είναι το θέμα, αυτό αποκαλύφθηκε και με αυτό αντιδρά να το δούμε. Η Νέα Δημοκρατία πάντως δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Όχι, εγώ δεν έχω στελέχη. Να το δούμε, το παρακολουθήσουμε και μέσα στην εκπομπή. Όταν γίνει θέμα να το συζητήσουμε και μόνο. Θα γίνει από τότε. Περιμένω και τη δικιά σας τοποθέτηση από εκεί και ύστερα. Από εκεί και ύστερα. Είναι σαφές, κύριε Ξενάκη, νομίζω ότι είναι μια ιστορία την οποία την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι υπήρξε στην υπόθεση της Νοβάρτης και σκάνδαλο και σκευωρία. Ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά και οικονομική ζημιά την οποία υπέστη και το ελληνικό δημόσιο και οι Έλληνες συνολικά και φυσικά μια σκευωρία την οποία είδαμε να εξελίσσεται μέσα στην Βουλή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η δικαιοσύνη νομίζω γίνεται σεβαστή από όλα τα πολιτικά κόμματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ακόμα και αν λειτουργεί η δικαιοσύνη πολλές φορές με καθυστέρηση, πρέπει όλοι να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πολιτικές ευθύνες προφανώς υπάρχουν για μια σειρά προσώπων που επέλεξαν να βγάλουν στα μανταλάκια τις ζωές πολιτικών και να επιχειρήσουν τον ευτελισμό τους. Από εκεί πέρα πολιτικές ευθύνες υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ, για το Κίνημα Αλλαγής και σε αυτούς οι οποίοι την περίοδο 2004-2009 έστειλαν τη φαρμακευτική δαπάνη σε διπλάσια ποσοστά από αυτά τα οποία τελικά κατέληξαν μετά τις επιλογές της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου τότε και του ΠΑΣΟΚ με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και με πολλά ακόμα ζητήματα που είχαν να κάνουν με τη διάβγεια. Επομένως, στο σήμερα, νομίζω ότι αναπαράγεται μία σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστικά για στόχους οι οποίοι είναι μικροκομματικοί. Μάλιστα. Ο κόσμος έχει καταλάβει πολύ καλά τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, τι παιχνίδια παίχτηκαν και είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο αναγκάστηκε ο κ. Παπαδόπουλος να πάρει πίσω τη χθεσινή του δήλωση ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ πια πρέπει να σέβεται απολύτως τις αποφάσεις δικαιοσύνης, όπως αυτό αφορά φυσικά και τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, η λοιπόν, οποία δεν μπορεί να παίζει ένα κύριε παιχνίδι κύριε με τη φωτιά. Να σας πω κάτι. Και οι υποθέσεις του κ. Παπαντονίου είχαν μπει στο αρχείο κάποια στιγμή και στη Γαλλία συνάδελφοι που έκαναν έρευνα απολύθηκαν και διώχθησαν. Και καταλαβαίνω ότι μένετε στον τύπο και καταλαβαίνω ότι μένετε στον τύπο. Κύριε Καραμερό, τι έγινε. Κύριε Καραμερό, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και άλλαξε πάρα πολλές φορές διαδρομή. Και τι έγινε, θέλω να σας πω, κύριε Καραμερό, κάτι. Γιατί πρέπει να είμαστε σαφείς. Η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη. Έχει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί. Επομένως, εάν εσείς, επειδή μια υπόθεση έχει συμβεί στο παρελθόν, πιστεύετε ότι θα ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο με τη συγκεκριμένη υπόθεση, μπορείτε να το πείτε. Εμένα δημοκρατή, το λέω προσωπικά, δημοσιογράφικα, μπορεί άλλο να μην κάνει εντύπωση. Καταλαβαίνω και ακούω την ευαισθησία σας. Γιατί σε ένα διοικητικό συμβούλιο ενός επιμελητηρίου 7 μέλη ζήτησαν την αποβολή του Προέδρου, το οποίο μπορεί να υπάρχει ένα πολιτικό παρασκήνιο και να το συζητήσουμε, που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, και εσείς που είσαστε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Δεν λέει κουβέντα, ας πούμε, για διώξη δημοσιογράφων, για μια εισαγγελία που διώκεται, για μια υπόθεση που μιλάει όλος ο πλανήτης. Ανεξάρτητος τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν πήγε να μόνο το στην Ελλάδα πολιτικοποιήθηκε, κύριε Καραμερό. Στην Αμερική δεν πολιτικοποιήθηκε. Σε άλλες χώρες δεν πολιτικοποιήθηκε. Γιατί μόνο εδώ είχαμε Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό. Θα σας θυμίσω, κύριε Καραμέρο, ότι πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής, έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι η ελευθεροτυπία στην χώρα δέχεται πλήγμα. Η πολυφωνία στην χώρα δέχεται πλήγμα. Σας θυμίζω ότι εμείς ήμασταν η παράταξη η οποία περίπου ένα χρόνο πριν με στοιχεία έφερε στο φως της δημοσιότητας ότι η επικυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υποεκπροσωπούνταν σε μια σειρά μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδιωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο, και της ΕΡΤ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο αναδείξαμε, πήγαμε και καταγγείλαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και μέσα στη Βουλή και το κρίσιμο σήμερα είναι να δούμε πού βρίσκεται η δημοκρατία μας. Λοιπόν, αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει είναι να αντιληφθούμε ότι είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο σκάνδαλο. Γιατί σε αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο κύριος Μαρκόπουλος,
δεν πρέπει να υπάρξει μια παρεξήγηση και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος κατά το παρελθόν μπορεί να έφαγε 200.000 ευρώ. Νομίζω ότι είπε κάτι πολύ καθαρά. Είπε ότι αναφέρθηκε στον κύριο Παπαγγελόπουλο που είχε πει ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα. Και λέει ότι είναι απολύτως, αν το, ακούστε, αυτό νομίζω είπε, εγώ δεν κατάλαβα κάτι άλλο. Σε αυτό λοιπόν, προφανώς, κύριε, σε αυτό λοιπόν, κύριε Ξενάκη, πολύ μεγάλο ποσό, έτσι. Μα εννοείται, πρέπει, είπα είμαι καθαρός, ότι δεν τα υποτιμώ καθόλου αυτά τα λεφτά. Προφανώς είναι πολύ μεγάλο ποσό. Μην αρχίσουν τα τρόλους του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, νομίζω ότι... Ήμουν σαφής ότι είναι σημαντικά λεφτά για τη μέση ελληνική οικογένεια, αλλά όχι και το μεγαλύτερο εξιστάσεως ελληνικού κράτους σκάνδαλο. Επειδή δεν είπατε τον κύριο Παγγελόπουλο, γι' αυτό το λέω. Και κλείνω με αυτό. Κύριε Ξενάκη, και κλείνω με αυτό. Είτε λοιπόν αφορά 50, είτε 100, είτε 3.000 ευρώ, τα οποία κάποιοι έλεγαν ότι τα δίναν με το καλημέρα. Αυτά είναι θέματα τα οποία αποτελούν πολιτική συναλλαγή, είναι αντιλήψεις οι οποίες δεν αξίζουν στην Ελλάδα το 2022 και νομίζω ότι όλοι μας στο τραπέζι θα συμφωνήσουμε, όλοι μαζί ανεξαρτήτως γενιάς και αν θέλετε πολιτικής αντίληψης, ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει σελίδα γύρω από αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι είμαστε κοντά στο να βρούμε κοινές λύσεις και αντιλήψεις παρακαλώ, για να προχωρήσουμε πίσω και λίγο στα θέματά μας. Όλα αυτά. Κύριε Σαρακιώτη, θα θέλετε να κάνετε ασχόλια για να κλείσουμε την κουβέντα αυτή και να πάμε στην καθημερινότητα. Έτσι, ναι. Να πούμε για τη Λάρνακα. Και όπως και για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, όπως και για όλα αυτά τα σκάνδαλα και την διασπάθηση του δημοσίου χρήματος που μας οδήγησε στα μνημόνια, μας οδήγησε στο να βιώσουμε όλες αυτές τις πολύ σκληρές στιγμές που βίωσε ο ελληνικός λαός την τελευταία δεκαετία, δεν ευθύνεται κανένας πολιτικός. Αυτό ακούμε διαρκώς. Φταίνε οι πολίτες, φταίνε οι γιατροί. Το σκάνδαλο της Νοβάρτης για τη Νέα Δημοκρατία φταίνε μόνο οι γιατροί. Οι πολιτικοί, οι υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, οι οποίοι με μία υπογραφή τους άλλαζαν τους τζίρους και τα κέρδη των εταιριών, δεν ευθύνονται. Πάντα κάποιος άλλος. Πώς θα τους δικάσει, κύριε Σαρακιώτη, εσείς τα πέντε αποφάσεις, αν ευθύνεται ο πολιτικός? Η δικαιοσύνη δεν βγάζει την απόφαση. Και λέω, 7 υποθέσεις από τις 10 που τους κρεμάσατε στα μανταλάκια, έτσι τους βάλετε με 10 κάλπες. Επί ΣΥΡΙΖΑ αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις τους. Κύριε Ελευθερόπουλο, όχι επί Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, όταν η κυρία Μπακογιάννη είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και μιλούσε για τα δισεκατομμύρια που έχουν χαθεί και τα σκάνδαλα που υπάρχουν στον τομέα του φαρμάκου, γιατί δεν μίλησε κανένας? Σήμερα η κυρία Μπακογιάννη δεν τους κρίζεται φυλακή, κύριε Σαρακιώτη, αν κλέβανε. Υιοθετεί τις απόψεις που εξέφραζε από το Βουλή στη Βουλή όταν είχε αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι όλοι αθώοι, όλο το πολιτικό σύστημα να μην πείτε έναν λόγο, κύριε Σαρακιώτη. Είσαστε 5 χρόνια περίπου κυβέρνηση. Ποιος ήταν ο ένοχος, ο Λοβέρδος, ο Αβραμόπουλος, ο Γεωργιάδης? Ποιος ήταν, πείτε μας. Κύριε Ελευθερόγλου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού δικάζεται και όλα, πείτε μας. Δεν ξέρω. Και να κλείσουμε για να πάμε στην καθημερινότητα, παρακαλώ. Φτάνει. Δεν καταδικάζεται. Άρα, σέβεστε δικαιοσύνη. Όπως οφείλαμε, προχωρήσαμε στη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για πολλά ζητήματα τα οποία καθένα από την πλευρά του συνέβαλε στην χρεοκοπία της χώρας. Είτε για τα δάνεια των κομμάτων, είτε για τα δάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και για τη διαπλοκή με το τραπεζικό σύστημα, για το σκάνδαλο του Ερίκος Δινάν, για τη φαρμακευτική δαπάνη. Ενόχους δεν είδαμε, κύριε Σαρακιώτη. Πρέπει να κλείσουμε. Συνέβαλε στο να χρεοκοπήσει η χώρα. Αν εσείς θεωρείτε ότι κανένας πολιτικός δεν εμπλεκόταν. Εγώ δεν μπορώ να τα αποδείξω. Αν μπορείτε να τα αποδείξετε, εδώ είμαι. Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ, κύριε Μαρκόπουλε. Θέλω να έρθω σε εσάς και να μιλήσουμε λίγο για την καθημερινότητα, γιατί και τα μηνύματα που θα πάρουμε μετά γι' αυτό θα είναι τα 9 στα 10. Και φαντάζομαι και εσείς εκλέγεστε σε μια περιφέρεια. Δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολη η καθημερινότητα εκεί, στις περισσότερες συνοικίες, χαμηλά εισοδήματα. Ναι, ο κόσμος φωνάζει και δεν καλύπτεται με αυτά τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Τα οποία μπορεί να είναι 2 δισεκατομμύρια ως τώρα από το Σεπτέμβριο. 1,3 μέχρι το Δεκέμβριο και 400 εκατομμύρια από την αρχή της χρονιάς. Αλλά δεν θα αποφύγω το πρόβλημα και την ερώτησή σας. Είναι βέβαιο ότι έχουμε και άλλα να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε και άλλα προς την κατεύθυνση ελάφρυνσης των νοικοκυριών. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια πολύ πολύ μεγάλη διεθνή κρίση. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το κόμμα εκείνο το οποίο με δικά του λάθη δημιούργησε μια κρίση τέτοιου επίπεδου. Είναι μια διεθνής κρίση. Θα πω μόνο το εξής, ότι κατά 7% έχει αυξηθεί ο δείκτης τιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πληθωρισμός έχει οδηγηθεί σε έκρηξη στη Γερμανία. Είναι μια διεθνής λοιπόν συγκυρία, παγκόσμια συγκυρία, η οποία πατάει σε συγκεκριμένα δεδομένα. Η κυβέρνηση έχει κάνει ήδη αρκετές ενέργειες. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Όμως, μην
Καταλαβαίνω τον πολίτη που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή από τις λαϊκές συνοικίες, από όλες τις περιοχές, ο οποίος έχει πρόβλημα, βλέπει το λογαριασμό του αυξημένο, βλέπει την καταναλωτική του δυνατότητα σε ένα πρόβλημα. Όλοι μας είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, το συμμερίζομαι απόλυτα. Παρά τα αυτά, δεν είναι μια κυβέρνηση όπως επιδιώκεται από την αντιπολίτευση να παρουσιαστεί ανάλγητη, η οποία τα προβλήματα κάθεται και τα παρακολουθεί και λέει να κερδίζουν οι μεγάλες πολυεθνικές και ας πιέζεται ο πολίτης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν πάρθει μέτρα, είπατε και εσείς κύριε Ξενάκη πριν, κοντεύουμε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα στην ενέργεια μόνο. Ναι. Θεωρώ και κρατήστε το αυτό που σας λέω, ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, στο πολύ κοντινό διάστημα, θα παρουσιαστούν και άλλες δέσμες μέτρων. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μακριά από εμένα οι πανηγυρισμοί, εγώ δεδομένα οικονομικά αναλύω, η χώρα έχει αυξήσει κατά 4,7% το διαθέσιμο εισόδημά της. Δεν το λέω εγώ, είναι το δεύτερο καλύτερο σε ποσοστό αύξησης νούμερο στην Ευρωζώνη. Γίνεται μια προσπάθεια. Όμως, θα είμαι σαφής και δεν το αποφεύγω, θα πρέπει να εντείνουμε ακόμα περισσότερο και θα το κάνουμε. Μες. Δεν είναι ένας ανάλγητος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρετε, σας λέει η αντιπολίτευση. Καλά, λέει ότι δώσατε μικρότερο επίδομα τον Φλεβάρι αντί το Δεκέμβριο. Εγώ ακούσω, το έλεγε και ο Σωτήρης προηγουμένως, ότι έχει αλλάξει και η τιμή γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτό, όμως σας λέει ότι μπορείτε να κάνετε μια σειρά παρεμβάσεων θεσμικών που ενδεχομένως να μην σας υποχρεώνει να πάτε σε επιδημοτική πολιτική. Δηλαδή να κάνετε παρέμβαση σε αυτή την αγορά που είναι ελεύθερη. Και μιλάτε κυρίως για την μείωση των φόρων, υποθέτω. Όχι, λέει να επισπεύσετε, να ρυθμίσετε να μην γίνεται χειραγώγηση στο τιμό, να ενεργοποιήσετε την προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Προφανώς είναι και θέματα εξειδικευμένα, ούτε εγώ τα ξέρω σε βάθος. Να προσθέσω σε αυτό που λέει, να προσθέσω. Για να μην έχετε τέτοιοι λογαριασμοί. Ακούω μια δημόσια συζήτηση που γίνεται για τους παρόχους, που η ΔΕΗ και τους ιδιώτες παρόχους. Τους παραγωγούς. Αυτοί γιατί να μην χρεωθούν ένα μέρος. Δεν ξέρω αν χρεώνονται. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα κιόλας, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν το ξέρω με τόση ακρίβεια. Γιατί να μην χρεώνονται και αυτοί ένα μέρος του κόστους της ζημιάς που υφίσταται ο πολίτης, ο εργαζόμενος, ο επιχειρηματίας. Πολύ ωραίες ερωτήσεις και νομίζω ότι κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση για να διαφωτίσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, όταν το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε δράσεις απορρόφησης των κρατασμών στη ΔΕΗ, η στόχευση ήταν να πιεστεί και ο ιδιωτικός ο ανταγωνισμός για να οδηγηθεί. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν και κάποια πράγματα ίσως να μην μπορούν να γίνουν. Θα σας πω, κύριε Καραμέρη, επειδή έχετε θέσει ένα ζήτημα πολύ ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει εύκολες προτάσεις, λέει γιατί δεν μειώνεται τον ένα φόρο, γιατί δεν μειώνεται τον άλλο φόρο. Στον Μάιο του 2018, ο κύριος Σταθάκης με 70 δολάρια, παρακαλώ, με 70 δολάρια το βαρέλι στο πετρέλαιο, έλεγε, δήλωσή του, έλεγε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εύκολα παρεμβάσεις στη μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μια εντελώς διαφορετική στρατηγική με πολύ πολύ μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος. Ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει λοιπόν ό,τι θέλει να τάξει. Είναι λογικό. Η αντιπολίτευση είναι ανέξοδη. Όμως η ευθύνη, και έχετε δίκιο σε αυτό, είναι στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Θεωρώ λοιπόν και σας το λέω, και αφήστε να με επιβεβαιώσει ή να με διαψεύσει το μέλλον, το πολύ κοντινό όμως, δεν παραπέμπω στις καλένδες. Θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις. Όπως επίσης θα σας πω ότι δεν είναι καθόλου μικρές οι παρεμβάσεις, οι οποίες είναι παράλληλη ενίσχυση του εισοδήματος. Αυξάνεται η ενέργεια. Η κυβέρνηση δεν κάθεται όμως και τα βλέπει όλα αυτά. Αύξηση του κατώτατου μισθού σε δύο κύματα. Μείωση άπαξ του ένφια. Δράσεις, 16 μειώσεις και το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Και ξέρω ότι με τρολάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα το πω. Ο Μητσοτάκης είναι ο ρέκορντμαν στις μειώσεις φόρων. Έχει μειώσει 16 και παραπάνω φόρους. Ωραία, πάμε. Υπάρχει περιθώριο και για άλλο. Θα το εξαντλήσω, Μητσοτάκης. Λοιπόν, πάμε, κύριε Σεραγκιώτη. Αλλά μην λαϊκίζουμε, και μάλιστα και ολοκληρώνω, κύριε Ξενάκη, ναι, συγγνώμη για την κατανόησή σας, μην λαϊκίζουν αυτοί οι οποίοι όταν ήταν στην κυβέρνηση δεν έκαναν τίποτα από αυτά που προτείνουν. Και λοιπόν, με καλύτερες συνθήκες από τις σημερινές διεθνώς. Για σας το λέω. Και ένα μνημόνιο στο κεφάλι σας το λέει. Δεν κάναμε τίποτα πραγματικά. Δεν διατηρήσαμε τη χώρα στα μνημόνια όπως την παραλάβαμε, κύριε Ξενάκη. Τη βγάλαμε από τα μνημόνια. Πράγματι, δεν κάναμε τίποτα στο να αυξήσουμε τα ελλείμματα του δημοσίου. Παραδώσαμε 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανάπτυξη το 2,8. Ρεκόρ στις εξαγωγές. Ρεκόρ στον τουρισμό. Όλα αυτά δεν ήταν φυσικά φαινόμενα. Κάποιοι εργάστηκαν και είχαν αποτελέσματα. Κύριε Μαρκόπουλε, επειδή είμαι και από Skype, αν σας είναι εύκολο να μην με διακόπτετε. Από εκεί και πέρα, το πώς αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα
αυτό αντιλαμβάνονται όσοι μας ακούνε. Αν οι τσέπες τους είναι γεμάτες. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα. Αν οι τηλεθεατές νιώθουν γεμάτες τις τσέπες τους, εγώ εμένα περιτεύω τα σχόλιά μου. Από εκεί πέρα άκουσα και την προνοητικότητα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ανακοίνωσε μέτρα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 20. Όταν την ίδια περίοδο, διαβάζοντας κανένας την Καθημερινή ή άλλα φιλοκυβερνητικά μέσα, ανέφεραν ότι το κόστος της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας μηνιαίως ξεπερνούσε τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ήρθε ο προνοητικός Πρωθυπουργός και εξήγηλε μέτρα 150 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκε και το όνομα του κ. Σταθάκη, θα κατηγορήσουμε δηλαδή τον κ. Σταθάκη που επί 4,5 χρόνια ήταν Αλέξη Τσίπρα, δεν αυξήθηκε ούτε κατά ένα ευρώ η ΔΕΗ και δεν τάζουμε πράγματα τα οποία έλαβαν χώρα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ζημιές είχε η ΔΕΗ στα χρόνια σας, ούτε κύριε Σαραγιώτη? Ένα ευρώ αύξηση. Παρολίγο να διαλυθεί η ΔΕΗ. Και ξέρετε τι σημαίνει μια χώρα να μην έχει εταιρεία ηλεκτρισμού. Σήμερα, κύριε Μαρκόπουλε, όχι παραλίγο. 900 εκατομμύρια ευρώ ζημιές αφήσατε ως κυβέρνηση στη ΔΕΗ. Καταστρέψατε τη ΔΕΗ. Διαλύονται βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Όταν δεν υπάρχει ΔΕΗ, δεν υπάρχει χώρα, έτσι, για να εξηγούμαστε. Για να μην νομίζουν οι πολίτες ότι η εταιρεία να βγάζει λεφτά. Δεν υπάρχει χώρα. Ο κόσμος που μας ακούει, κύριε Μαρκόπουλε, και δεν βγαίνει ο μισθός του ή η σύνταξή του για να πληρώσει. Πετε μου τι ζημιές αφήσατε στη ΔΕΗ. Πετε στον κόσμο τι ζημιές αφήσατε στη ΔΕΗ. Ότι παρόλογο να καταρρεύσει η οικονομία μιας χώρας λόγω της εταιρείας. Η ΔΕΗ πηγαίνει πολύ καλά. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ανάψει το air conditioning ή να βάλει πετρέλαιο. Αλλά πρέπει να είναι χαρούμενος. Μην πάμε στα μαγκαλιά τώρα. Αυτό δούλεψε το 2015. Δεν μπορεί να ξαναδουλέψει τώρα. Μην πάμε στα μαγκαλιά. Παρακαλώ. Συγχαρητήρια, κύριε Μαρκόπουλε. Μην πάμε πάλι στην πολιτική με τα μαγκαλιά. Όπως πρέπει να δώσω συγχαρητήρια και για το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση παγκοσμίως όσον αφορά το κόστος της βενζίνης. 8η σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος αύξησε, κύριε Σαρακιώτη, τον ειδικό φόρο καταναλωτών, τον αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος τον αύξησε, άλλη κυβέρνηση τον αύξησε? Ξέρετε πόσο ήταν η βενζίνη το 2018. Κύριε Ελευθερόγλου, την αύξηση πρώτης πρώτου 2020, 4 λεπτά το πράσινο τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ την επέβαλε. Όχι, τον ειδικό φόρο κατανάλωση ο ΣΥΡΙΖΑ τον επέβαλε. Όχι, την αύξηση. 700 πήγε στα 700 ευρώ το χιλιόλιτρο. Πώς δεν πήγε? Πρώτου του 20. Εντάξει. Νομίζω κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Αν δεν με απαταεί. Δεν τον αυξήσατε εσείς δηλαδή? Ψέματα είναι. Όπως νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αύξησε. Ότι η Νέα Δημοκρατία επέβαλε. Ξέρετε πόσο είχε, το 2018 ξέρετε πόσο είχε η βενζίνη? 2,10. Κύριε Ελευθερόγλου, αμφισβητείτε το γεγονός ότι βρισκόμαστε. Είναι καλύτερη διεθνή οικονομική συγκυρία, κύριε Ελευθερόγλου. Ήταν για πολύ λίγο. Όχι τώρα. Αυτό είναι που όλες οι οικονομίες έχουν γονατίσει. Πιάνετε μια φωτογραφία τη στιγμή όμως. Αλλά η συγκυρία δεν ήταν ίδια, κύριε Καραμέρο. Δεν ήταν ίδια. Απλά δεν μπορώ να το πω. Σωστά, έχετε δίκιο. Εσείς έχετε δίκιο. Στον κύριο Μαρκόπουλο δεν ακούστηκε ούτε κιχ. Δεν το ρώτησε ο κ. Καραμέρος 5 φορές. Πώς όχι? 5 φορές τον διέκοψε. Και 5 εσάς ο Νίκος. Θα σας αφήσω να ομοιώσετε. Βεβαίως. Δεν θα σας διέκοψε. 8η ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο. Μάλλον δεν ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη πανευρωπαϊκά στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και έχω ρωτήσει πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δεν έχω πάρει απάντηση από κανένα. Μα δεν είναι πρώτη, είναι δεύτερη. Δεύτερη είναι, κύριε Σαρακιώτη, δεν είναι πρώτη. Η Σλοβενία είναι πρώτη. Πώς είναι δυνατόν, ενώ με όλους τους προηγούμενους πρωθυπουργούς και τα κόμματα η Ελλάδα να βρισκόταν στο μέσο όρο ή κάτω από το μέσο όρο του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και σήμερα να είμαστε πρωταθλητές? Μάλιστα. Να δεχθώ ότι υπάρχει ζήτημα σε όλες τις χώρες. Αλλά πώς τα καταφέραμε και κάναμε αυτό το σπριτ και από 10η-12η βρεθήκαμε πρώτοι? Λοιπόν, βάλτε μια τελεία, μπορείτε μόνο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ακούσαμε. Μισό λεπτό για να κάνουμε την κουβέντα. Να πάμε στο Χριστή να ακούσουμε και εκείνον, έτσι να κλείσουμε τον πρώτο κύκλο. Μετά να κάνουμε κουβέντα και να πείτε για τη Λάρκο. Γιατί εμπλέκεται στην ιστορία αυτή και η υπόθεση Λάρκο. Κύριε Χριστή, για να σας ακούσουμε. Κύριε Ξενάκη, νομίζω ότι για όλους όσους ανοίγουν λογαριασμούς ΔΕΗ όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ή επιχειρούν να πάνε στο βενζινάδικο, υπάρχει ένας εφιάλτης ο οποίος είναι χωρίς τέλος. Και μιλάμε για ανθρώπους των οποίων το εισόδημα συμπιέζεται διαρκώς. Δεν μπορεί να θεωρεί κανένας ότι είναι το 2022 μετά από 2 χρόνια κορονοϊού και μετά από 10 χρόνια μιας πολύ δύσκολης κρίσης έχουμε κάποιον ο οποίος αυξάνει τα εισοδήματά του. Και ταυτόχρονα θέλω να σας πω
ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία επιχειρούμε και να αναδείξουμε στη Βουλή σήμερα, τα οποία αφορούν το θέμα της στέγασης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σήμερα στην καλύτερη των περιπτώσεων 700 ή 800 ευρώ εισόδημα, όταν για να βρει σπίτι σε οποιαδήποτε γειτονιά της Αθήνας πρέπει να δώσει 400 και 500 ευρώ, ναι, είναι σοβαρό θέμα. Χωρίς να μιλάμε για το ζήτημα του ρεύματος, του νερού, του τηλεφώνου, καταλαβαίνετε. Του μιλάμε για καταστάσεις ακραίες. Γι' αυτό μένουν τα παιδιά με τους γονείς τους. Και το έχει ανοίξει και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό μένουν τα παιδιά με τους γονείς τους, ή κύριε Ξενάκη. Και το λέω διότι καμία γενιά της μεταπολίτευσης δεν το βίωσε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Επιστρέφουμε πολλές δεκαετίες πίσω, όταν οι λέβητες των καλοριφέρ σε όλες τις πολυκατοικίες δεν άνοιγαν καθόλου. Επομένως, επειδή υπάρχει ανάγκη για μια διαφορετική κατάσταση στη χώρα μας, πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Όπως. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι έχει δώσει περίπου 45 δισεκατομμύρια τα δύο χρόνια του κορονοϊού. Εθνικό σύστημα υγείας δεν έχουμε, υπάρχει burnout, φεύγουν οι άνθρωποι. Έχετε δει πάρα πολλές συνεντεύξεις γιατρών οι οποίοι φεύγουν για το εξωτερικό, νοσηλευτών που φεύγουν για το εξωτερικό γιατί δεν αντέχουν τις συνθήκες άλλο εδώ. Δεν υπάρχουν υποδομές, άνθρωποι μένουν καταχύμωνο στους δρόμους για 7, 8, 10 ώρες και φυσικά δεν υπάρχει παραγωγή η οποία να ενισχύει την ανάπτυξη και να επιστρέφει πραγματικά στους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν. Θα μας πείτε και μια-δυο λοιπόν προτάσεις όμως γρήγορα για να πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε πάλι. Κοιτάξτε κύριε Ξενάκη, θα σας πω, νομίζω ότι η συζήτηση η οποία αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά όταν αυτή έχει λάβει χώρα σε 13-14 από τις ευρωπαϊκές χώρες, όσο διαρκεί η κρίση Ρωσίας-Δύσης, είναι μια συζήτηση που πρέπει να μπει στο τραπέζι σοβαρά. Και αυτό το οποίο δεν λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, έξυπνα ποιόν, είναι ότι το απαντούσε αυτό ο κύριος Σταθάκης, διότι και πάλι τότε εμείς στην αντιπολίτευση το ζητούσαμε. Γιατί και πάλι ήταν λογικό να το ζητάμε εκείνη την περίοδο. Είναι μια λογική πρόταση η οποία πρέπει να προχωρήσει. Και φυσικά κλείνω λέγοντας ότι υπάρχει ένα ζήτημα στον πρωτογενή τομέα. Η πρωτογενής παραγωγή δέχεται τεράστια προβλήματα, αύξηση λιπασμάτων, αύξηση συνολικά του κόστους της ενέργειας, του τρόπου παραγωγής. Οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους και χρειάζεται πραγματική στήριξη ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, γιατί η Νέα Δημοκρατία τον έχει ξεχάσει όλα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα. Γυρίζουμε σε δύο λεπτά πίσω. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας στα θέματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας. Σε δύο λεπτά. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις παρεμβάσεις. Πάμε στους προσκεκλημένους μας. Να μείνουμε στο θέμα της καθημερινότητας και να πάω ξανά πάλι στον κύριο Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, θέλω να επιμείνουμε λίγο στο κομμάτι της ενίσχυσης των ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα. Είπε πριν ο κύριος Χριστίδης για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν να νοικιάσουν μια καρσονιέρα να μείνουν. Γιατί με 3 και 4 καροστάρια, αν παίρνουν ήδη 6, δεν θα έχουν να φάνε μετά. Εγώ να πάω και στους συνταξιούχους εκτός από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι περιμένουν. Οι χαμηλοσταξιούχοι, ειδικά, κάποια βοήθεια ουσιαστική πέρα από τις μειώσεις των φόρων. Μην μου πείτε πάλι ότι μειώσατε 16 ή 30 φόρους, γιατί όντως μειώθηκαν κάποιοι φόροι τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν είναι ψέματα αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι ενίσχυση άμεση, είναι έμεση ενίσχυση. Καλή, ευπρόσδεκτη, αλλά δεν είναι άμεση. Και δεν αφορά τους συνταξιούχους, αφορά. Και δεν αφορά. Μπορεί ένα συνταξιούχος να μην έχει. Είναι αλήθεια ότι το κομμάτι της κοινωνίας, το κοινωνικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο έχει πληγεί περισσότερο από όλη αυτή την πολυεπίπεδη κρίση και μακροχρόνια, εγώ θα έλεγα κιόλας, είναι ο Έλληνας συνταξιούχος. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Προφανώς, μια σειρά μέτρων αφορούν έμεσα και τους συνταξιούχους. Δηλαδή, ο συνταξιούχος ο οποίος έχει ένα σπίτι, με τον ένφια θα ελαφρυνθεί. Όμως. Θα πρέπει, κοιτάξτε, δείτε, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ήταν λάθος. Υποσυνθήκες ότι πάμε σε ένα νέο πλαίσιο οικονομίας, το 19, ξεκίνησε ένα πλαίσιο πολύ μεγάλων φοροαπαλλαγών. Με σκοπό να καταλήξουμε και προς τις κοινωνικές αυτές ομάδες. Η πανδημία άλλαξε το μείγμα. Είπε ο κύριος Χριστίδης, εντύμως, ότι έπεσαν 45 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα. Είπε, λέτε ότι έπεσαν. Και τα λοιπά. Έπεσαν πολλά δισεκατομμύρια για να στηριχτεί η εργασία, κύριε Χριστίδη. Γιατί θα υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και το κατανοείται ως νέος άνθρωπος, στους νέους ανθρώπους που ξαφνικά θα βλέπαμε να εκτοξεύεται η ανεργία. Και μάλιστα ένα από τα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης είναι ότι η ανεργία έχει πέσει και κάτω από το 13%. Έχουμε από τους ταχύτερους ρυθμούς πτώσης της ανεργίας. Κάναμε μια πολιτική πρώτου ενσύμου για να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους. Εκεί πηγαίνουμε πολύ καλά.
Ναι, κύριε Ξενάκη, θα πρέπει στις πολιτικές του επόμενου διαστήματος, γιατί έχουμε περιθώριο διακυβέρνησης, να δούμε και τον συνταξιούχο. Έχει γίνει μια τιμηματική, σταδιακή πολιτική φοροελαφρύνσεων, παρεμβάσεων για τους νέους, για την εργασία μείωσης της ανεργίας, αύξησης του κατώτατου μισθού και μείωσης του ένφια και μια σειρά φόρων. Θεωρώ ότι όσο πηγαίνουν... Και ολοκληρώνω, κύριε Καραμέρο. Θεωρώ ότι στο επόμενο στάδιο θα πρέπει πολύ σοβαρά, και είμαι βέβαιος ότι το Οικονομικό Επιτελείο προσανατολίζεται προς τα εκεί, να δούμε και τον συνταξιούχο μας. Έμεσα ο συνταξιούχος έχει βοηθηθεί, θα πρέπει όμως να δούμε και δράσεις άμεσης ελάφρυνσης. Μειώθηκε ο έμφυα 13% μεσοσταθμικά. Βλέπω εδώ στο Ρέντι αυξήθηκαν αντικειμενικές αξίες 13,64%. Δεν είναι το ίδιο όμως. Μισό λεπτό. Θα μειωθεί στο το κερατσίνι. Αυξήθηκαν αντικειμενικές αξίες 38,9%. Στο πέραμα 40%. Στην οίκαια 30%. Την ίδια ώρα μειώνονται οι αντικειμενικές αξίες, μειώνεται και ο έμφυα. Στην Κηφισιά 34,7%, στην Πεντέλη 20%, στην Εκάλη 10%. Καταρχάς, μιλάτε για μια σειρά περιοχών και θα σας πω κιόλας κάτι. Επειδή εγώ δεν είμαι, ξέρετε, φερτός πολιτικός, είμαι πολιτικός που μένει στην περιφέρεια. Εμένα το σπίτι μου είναι στην Β' Πειραιά. Μένω στον Κορυδαλό. Το γνωρίζω. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Οι περιοχές αυτές, επειδή γενικά κατηγορούνται εντός εισαγωγικών ως υποβαθμισμένες. Το πέραμα έχει ανέβει. Ως υποβαθμισμένες. Οι περιοχές αυτές, η αξία των ακινήτων των ανθρώπων έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Είναι περιοχές σε ανάπτυξη. Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο. Δηλαδή, δεν είμαι οπαδός και το έχω ξαναπεί. Η Κηφισιά και η Πεντέλη υποβαθμίστηκαν και πέσανε αντικειμενικές αξίες. Για παράδειγμα, θα σας πω μια περιοχή. Η Νεάπολη στην Οίκαια. Ξέρετε τι πραγματικά οργασμός δόμησης υπάρχει? Ο Κορυδαλός ως αγορά, ξέρετε πώς ανεβαίνει. Υπάρχει ένα δόγμα. Δεν το λέω ελακίστικο. Όχι, όχι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ένα σπίτι έχει. Θα το υπάρχει ένα δόγμα το οποίο βολεύει χρόνια. Αυτό του στείλει στη Τραπετσόνα, πια δεν έχουμε ζωή. Συγγνώμη, τι αντικειμενικέ αξίε θα αρχίσει η αναβάθμιση τώρα. Η Β' Πειραιά οικονομικά αναπτύσσεται και αποκτούν αξία τα σπίτια. Από εκεί και πέρα όμως. Και πάλι η μείωση του ένφια είναι σημαντική στις λαϊκές γειτονιές και στην περιοχή μας. Ο μέσος Β' Πειραιώτης, ο πολίτης της Δυτικής Αττικής, του Ασπρόπυργο στην Ελευσίνα, ο πολίτης της Δυτικής Β' Αθηνών, Περιστέρι, στο Χαϊδάρι, στο Περιστέρι, στο Ήλιον, στο Μενίδη, θα δει πραγματικές ελαφρύνσεις. Okay. Αλλά στις λαϊκές περιοχές, σας λέω, έχουν αρχίσει τα δεδομένα και αλλάζουν. Αρχίζει και ανεβαίνει η αξία των σπιτιών των ανθρώπων. Και αυτό οικονομικά τώρα μιλώντας, έτσι. Ξέρετε γιατί είναι αυτό. Οικονομικά σημαίνει και αύξηση με την Golden Visa και με το Airbnb, ο κόσμος ψάχνει να βρει να μείνει οπουδήποτε. Όχι ότι είναι οπουδήποτε στο κερατσίνι, αλλά εν πάση περιπτώσει βγαίνει προς τα έξω. Εγώ και πάλι σας λέω, δεν είμαι του δόγματος. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι περιοχές έχουν μεγάλη αξία. Όχι, δεν μιλάω ο Κορυδαλός έχει και οικονομικά. Εντάξει, έχουν αξία οι κάτοικοι της, οι αγορές τους. Καλό και όποιους μας βλέπουν να έρχονται να ψωνίζουν, έχουν εξαιρετικές αγορές. Όμως, από τον έμφυα θα ελαφρυνθούν αυτές οι περιοχές. Μάλιστα. Σημαντικά κιόλας. Κύριε Σαϊκιώτη, για να ακούσουμε εσάς. Κύριε Ξενάκη, πραγματικά με την κατάργηση της 13ης σύνταξης, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ενίσχυσαν το εισόδημα των συνταξιούχων. Την έκοψε μία φορά ο Σαμαράς. Το λαϊκιστικό επίδομά σας θέλω να πείτε. Ποια 13η σύνταξη. Σας βρίζαμε όταν τις παίρνανε. Την επανέφερε. Χάσατε και από αυτήν την διακόπτη. Την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Υποσχέθηκε ότι θα τη διατηρήσει προεκλογικά. Μετεκλογικά ήρθε, την κατήργησε για δεύτερη φορά. Και αναρωτιέμαι αν είναι ένα μέτρο για τη στήριξη των συνταξιούχων. Ή αν είναι άλλο μέτρο για τη στήριξη των συνταξιούχων και των ευάλωτων νοικοκυριών, το γεγονός ότι τα 800-700 εκατομμύρια που δίνονταν τον Δεκέμβρη, παρά το ότι είχαμε μνημόνια, παρά το ότι είχαμε οικονομικές δυσκολίες, το κοινωνικό μέρισμα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ, κύριε Σαρακιώτη, βοήθησε τους συνταξιούχους. Ού, πάρα πολύ. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ τους βοήθησε. Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ που δεν κάνατε τους βοήθησε. Γιατί δεν την κάνατε την κατάργηση. Αύξηση κάνατε στη Β' Πειραιά στον ΕΝΦΙΑ. Κύριε Ελευθερόπουλο, γιατί για το ΕΚΑΣ. Ναι. Φαντάζομαι, επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος, ξέρετε ότι είχε υπογραφεί από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν είχε υπογραφεί από τον Βεντζέ και τον Σαμαρά. Εσείς το καταργήσατε όμως. Μάλιστα. Θα μπορούσατε να το καταργήσετε. Είναι ένα άρθρο. Αυτό είπα εγώ. Να σας πω, ακούστε. Αυτό το να μπαίνει στο ίδιο μέτρο αυτός που δέρνει κάποιον και ο γιατρός, γιατί αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Είστε γιατροί τώρα. Όχι, ακούστε, κύριε Μαρκόπουλε. Παρελήφθη το 2015 μια χώρα σε κόμμα.
και ήρθε ένας γιατρός. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά τώρα. Μην το πάρουμε. Κύριε δείτε άλλο παράδειγμα από τα χειρουργία. Αφήστε να μιλήσει. Αφήστε να μιλήσει. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί ο ασθενής δεν έτρεξε μετά. Μην χρησιμοποιείτε γιατρούς και ασθενείς, κύριε Σαρακιώτη, στη χούντα μας πάτε. Αφήστε. Ο Παπαδόπουλος τα έλεγε αυτά. Τους ασθενείς και τους γιατρούς ο Παπαδόπουλος τα έλεγε. Μην το λέτε εσείς. Είστε δημοκρατικός άνθρωπος με ιστορία. Μην το κάνετε. Βρείτε άλλο παράδειγμα. Πείτε ο ξυλουργός με το έπιπλο. Κάτσε μου, δεν είναι τόσο μεγάλο ο εγκεμάς ο άνθρωπος. Περίμενε. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, συνεχίστε. Δεν είπε για γύψο. Και ελευθερών νέος. Αλλά αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Ούτε για γύψο είπα, ούτε τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα, πραγματικά, χαίρομαι που ακούω και το κίνημα αλλαγής και τη Νέα Δημοκρατία να συμφωνούν για την στήριξη με επίδομα για τη στέγαση των νέων ανθρώπων. Γιατί το εφήρμοσε ο Αλέξης Τσίπρας και το δεχτήκαμε τα βέλη ότι οι νέοι μας δεν θέλουν επιδόματα, αν θυμάστε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, πώς είναι δυνατόν να μιλούν διαρκώς για μειώσεις φορολογικών συντελεστών κτλ., όταν πριν από λίγους μήνες επιβλήθηκε χαράτσι 6% σε 40.000 νοικοκυριά που έχουν οικιακό φωτοβολταϊκό. Είναι χαράτσι Νέας Δημοκρατίας, υπογραφή κ. Χατζηδάκης, είναι οι άνθρωποι που θα μειώνανε τους φόρους. Από εκεί και πέρα, την μείωση, όπως προανέφερα, 4,5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε ούτε μια αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αντιθέτως, το 2019 μειώθηκε το ΦΠΑ στην ενέργεια στο 6%. Αλλά γιατί δεν το αισθάνθηκαν οι συμπολίτες μας? Με το γιατί να ρημάζεις τη ΔΕΗ όμως και να τη βουλιάζεις. Διέσωσε, να λέμε και τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Έσωσε τη ΔΕΗ. Εγώ λέω να μην πληρώνουμε καθόλου ρεύμα μπαύριο. Είναι πολύ ωραίο ακούγεται. Θα βουλιάξει η ΔΕΗ. Ωραία πρόταση. Ακούσετε, σας λέει, κύριε Σαρακιώτη, για να κάνουμε και λίγη κουβέντα. Ακουγόμαστε. Σας λέει ότι ουσιαστικά τι λέει, λέει ότι αυτό. Ότι οδηγούσατε σε κατάρρευση τη ΔΕΗ. Και αν δεν είχαμε ΔΕΗ, δεν θα είχαμε δημόσια οικονομία. Οπότε δεν θα είχαμε και τη δυνατότητα αυτού που λέτε έτσι. Πώς οδηγήθηκε, κύριε Ξενάκη, πώς οδηγήθηκε σε κατάρρευση η ΔΕΗ? Είχε ζημίες. Δεν μπορούσα να πληρώσω. Δεν μπορούσα να πληρώσω. Είναι το πρώτο θέμα συζήτηση σε κάθε σπίτι, σε κάθε επιχείρηση, ο διπλασιασμός, τριπλασιασμός σήμερα της ηλεκτρικής ενέργειας και έρχονται και πανηγυρίζουν προκλητικά. Μα δεν απαντάτε όμως γι' αυτό, για τη ΔΕΗ, γιατί τη ρίξατε έξω με 900 εκατομμύρια ευρώ ζημιές. Δεν το απαντάτε, κύριε Σαρακιώτη. Εμφανίστηκε στη Βουλή ο κύριος Κρέκας, ο Υπουργός Ενέργειας, και προημερών ανέφερε ότι στη χώρα μας γίνεται μια ενεργειακή επανάσταση και έχουν πρόσβαση σε προσιτές τιμές οι καταναλωτές. Σε ποια χώρα ζουν? Στην Ελλάδα έχουμε προσιτές τιμές αυτή τη στιγμή. Όχι, αλήθεια, πώς δεν έχουμε προσιτές τιμές τώρα? Που είναι, έχει γίνει εφιάλτης το άνοιγμα του λογαριασμού. Μάλλον ζουν προφανώς σε άλλη χώρα. Και θα ήθελα να σχολιάσω και την τρομερή αύξηση κατά 2% του κατώτατου που έκανε η κυβέρνηση μετά από 2,5 χρόνια ως μέτρο στήριξης της νεολαίας. 29% αυξήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ήταν ο βασικός μισθός, κύριε Σαρακιώτη, επί ΣΥΡΙΖΑ? Πόσο ήταν, θυμάστε? 585 ευρώ. Σας το θυμίζω εγώ, γιατί το θυμάστε. 585. Κύριε Ελευθερόγλου, μας συγχωρείτε. Πόσο θα πάει σε λίγο? Που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς και ο κύριος Βρούτσης και θέσπισαν τον υποκατώτατο μισθό. Κακώς το έκανε, κύριε Σαρακιώτη, μαζί σας είμαι σε αυτό. Αλλά 585 ευρώ δεν δυνατή κι εσείς. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Κακώς το έκανε και το πλήρωσε ο Σαμαράς. Εσείς είχατε πει 800 και το πήγατε 585. Αυτό είπε. Θα κατηγορηθούμε επειδή και έχουμε ανεργία 12,9% και είμαστε περήφανοι, κύριε Σαρακιώτη, ότι υπήρξαμε την ανεργία. Κύριε Ελευθερόγλου, δεν σας κατηγορώ. Λοιπόν, ότι λέγατε 800 και δώστε 585, αυτό είπα εγώ. Θέλουμε να χειροκροτήσουμε τη Νέα Δημοκρατία που τον αύξησε κατά 2% και να κατηγορήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Καθίστε να τελειώσει ο χρόνος. Μα έχουμε κι άλλη αύξηση, δεν έχετε ενημερωθεί, κύριε Σαρακιώτη, από τα μέσα ενημέρωση? Δεν ακούσατε τον Πρωθυπουργό ότι θα έχουμε κι άλλο ρεύμα αύξηση? Άρα δεν το έχετε πληροφορηθεί. Επίσης, τον ένφια προφανώς δεν προλάβατε να τον μειώσετε. Αν και στη Β' Πειραιά τον είχατε αυξήσει 22% στα χρόνια σας, μια και λέμε για τη Β' Πειραιά. Δεν προλάβατε και τον ένφια να τον μειώσετε. Δεν προλάβατε να φτάσετε τον κατώτατο μισθό. Δεν προλάβατε να μειώσετε 16 φόρους. Εντάξει. Όταν περπατάτε στη Β' Πειραιά, σας λένε τι καλά που δουλεύει η αγορά και τι φτηνή ηλεκτρική ενέργεια έχουμε. Λοιπόν, κύριε, να πάμε στον κύριο Χριστίδη. Παρακαλώ. Να πάντως περπατάω άνετα, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό σας λένε. Παρακαλώ. Και μιλάω με τον κόσμο για τα προβλήματα. Κύριε Χριστίδη, για να έρθουμε λίγο και σε εσάς. Παρακαλώ, κύριε, να ηρεμήσουμε λίγο. Θα έρθει στο τέλος και ο κύριος Κυλακάκης να μοιράσει αυτοκίνητα στους φτωχούς, κύριε Ξενάκη. Για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της φτώχειας, μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε να δείτε,
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας στη χώρα που θέλει να βλέπει να υπάρχει φτωχοποίηση. Okay. Απλά υπάρχει και μια σύγκρουση αντιλήψεων σε μια σειρά ζητημάτων. Γιατί πράγματι πρέπει να δούμε τα στοιχεία έτσι όπως έρχονται. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάζει μια εικόνα η οποία έχει και θετικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά πρέπει να ψάξει πάρα πολύ για να τα βρει. Να πω, ας πούμε, στον κύριο Μαρκόπουλο ότι αυτή τη στιγμή η ανεργία των νέων στην πατρίδα μας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόλις 0,1% διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, από την Ισπανία. Επομένως, χρειάζονται πολιτικές ενίσχυσεις. Πράγματι, υπήρξαν τεράστιες αδικίες τα προηγούμενα χρόνια εις βάρος των συνταξιούχων. Εδώ όμως πρέπει να δούμε σοβαρά τις νέες γενιές. Και σε αυτές τις νέες γενιές, ξέρετε, και τους συνταξιούχους, κύριε Χριστίδη, μην τους ξεχνάμε. Είναι σημαντική και η συνταξιούχη. Προφανώς πρέπει να υπάρξουν πολιτικές. Γιατί νέα γενιά έχουν γίνει πολλές δράσεις. Πρώτο ένσημο, κατώτατος μισθός. Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχει μεγάλη πτώση της ανεργίας. Δεν σας διέκοψα. Και άλλες θα γίνουν για τους νέους μας, αλλά να γίνουν και για τους συνταξιούχους. Δεν υπάρχει μείωση της ανεργίας στη νέα γενιά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν χρειάζονται πραγματικές πολιτικές οι οποίες να ενισχύουν τη νέα γενιά. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε ουσιαστικά το πώς δεν υπάρχει brain gain, συνεχίζουμε να έχουμε brain drain. Πώς ένα νέο ζευγάρι σήμερα μπορεί να κάνει οικογένεια, διότι αυτό είναι ένα μακρινό όνειρο. Πώς επίσης μπορούμε να στηρίξουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο προάγει τους νέους ανθρώπους στο να αποκτούν θετικά χαρακτηριστικά και να πρωταγωνιστούν στη ζωή τους, και όχι να έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο, παρά την τιτάνια προσπάθεια την οποία κάνουν δάσκαλοι και καθηγητές, δεν μπορεί να δει τις εξελίξεις του σήμερα και του αύριο, αλλά είναι κολλημένο στο χθες και στο προχθές. Επομένως, σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες δεν μοιράζουν δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις τα οποία πηγαίνουν σε μαύρες τρύπες, αλλά έρχονται με σοβαρό τρόπο και δημιουργούν θεσμικές αλλαγές. Για παράδειγμα, πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, για παράδειγμα, πρέπει να επιτελέσει το ρόλο της. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν με την παρέμβασή τους, τι μπορούν να κάνουν. Μα δεν γίνεται να έχουν όλοι. Κύριε Ξενάκη, δεν σας κάνει εντύπωση, που σίγουρα σας κάνει, γιατί το καταγγέλνουν κάθε μέρα οι πολίτες και τους παρακολουθώ, ότι όλες οι εταιρείες έχουν ίδιες τιμές? Ναι. Ότι όλοι κάνουν παράλληλα αυξήσεις. Ναι, να φέρουν τον κύριο Δαγούμα, τον πρόεδρο της ΡΑΕ. Ότι όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κάποια στιγμή πρέπει και εταιρείες οι οποίες έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Εντάξει, εκατομμύρια να πω αυτή την περίοδο. Εκατομμύρια αυτήν την περίοδο, πρέπει και αυτές να πάρουν ένα κομμάτι του κόστους. Βέβαια, βέβαια, πρέπει. Ή θα πρέπει, για παράδειγμα, να φτάσουμε στο σημείο να αποκλείονται άνθρωποι για να πρέπει να παίρνουν ποινές οι συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες? Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξουν πολιτικές, και οι πολιτικές αυτές έχουν θεσμική αντιμετώπιση. Επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία έχει μια αντίληψη, κύριε Ξενάκη. Εσείς μιλάτε τώρα για trust στον τομέα αυτό ουσιαστικά, έτσι. Βεβαίως. Γι' αυτό λέτε. Βεβαίως. Κύριε Χριστίδη, να πω ένα παράδειγμα καθαρά δημοσιογραφικά. Να σας πω κάτι. Ναι, απλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα και μετά θα σας αφήσω. Θα φύγουμε όμως από αυτό. Πείτε το, θα το πω μετά. Πώς δημιουργείται το μείγμα για να βγει η τιμή του ρεύματος? Από φυσικό αέριο, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από λιγνίτη ένα ποσοστό. Όταν αυτός ο οποίος παράγει ρεύμα με φυσικό αέριο ασχολείται και με το φυσικό αέριο, στην πραγματικότητα έχει μια δεσπόζουσα θέση. Δεν ελέγχεται. Όταν αυτός ο οποίος είναι πάροχος παράγει και ρεύμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπορεί να το στέλνει αυτό στο εξωτερικό με μεγαλύτερη τιμή, να μην το κρατάει στην Ελλάδα, όπου εμείς φτιάχνουμε ρεύμα με φυσικό αέριο και το φτιάχνουμε πιο ακριβό, το πληρώνουμε όλοι εμείς. Αυτή είναι η ρύθμιση της αγοράς. Αυτά δεν λέγονται συνήθως. Κοιτάξτε, κύριε Καραμέρο, ο κόσμος ξέρει, μου δίνετε την ευκαιρία. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω επίσης κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς το έχουμε επισημάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Η περίφημη απολιγνητοποίηση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος στη συζήτηση από αυτούς που μας παρακολουθούν ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη της πράσινης οικονομίας με ΑΠΕ σε όλη τη χώρα. Όχι όμως το και πράσινο λιγνίτη, ξέρετε, που λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρετε ότι το έχουμε πει πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Γερμανία έχει δώσει παράταση στη λειτουργία
των δικών τους λιγνητικών μονάδων. Και εμείς τις βάζουμε μπροστά όλες από την κατάλαβα πια. Αρκετά χρόνια. Και εμείς παίρνουμε την απόφαση να τις κλείσουμε άρον-άρον, οδηγώντας και τη Δυτική Μακεδονία και ένα κομμάτι της Πελοποννήσου σε ακραία φτωχοποίηση. Η ουσία του ζητήματος. Και δεν παίρναμε πρόστιμα για τη λειτουργία τους. Η Ελλάδα κύριε δεν Ελευθερόγλου. Δεν κύριε είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι άσπρα μαύρα. Κύριε Ελευθερόγλου, τίποτα δεν είναι. Η δημοκρατία επικοινωνεί με την οικολογία. Απλά θέλω να σας πω ότι πρόστιμα παίρναμε και για τις επιλογές Χατζηγάκη όταν έδινε 400 εκατομμύρια μέσα σε ένα βράδυ. Μας λέτε όμως κατά τα άλλα ότι είσαστε και κόμματα οικολογικά και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω λοιπόν. Μας λέτε ότι είσαστε και οικολογικά κόμματα, ότι το πράσινο κόμμα στην Ελλάδα δεν χρειάζεται γιατί υπάρχετε εσείς και επικοινωνείτε. Αν σας ακούσουν οι Γερμανοί πράσινοι. Κύριε Μαρκόπουλε, επικοινωνείτε με τα στελέχη σας στην Δυτική Μακεδονία. Για την τελευταία φορά που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, εκεί πέρα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν και δύσκολες αποφάσεις με κόστος. Και αυτές τις δύσκολες αποφάσεις με τις μελλοντικές γενιές όμως. Γιατί τα φαινόμενα του θερμοκηπίου έρχονται από. Έχουμε τον κύριο Καραμένο που είχε ασχοληθεί με το οικολογικό κίνημα. Εσείς λοιπόν είστε από μια περιοχή. Οικολόγοι στα λόγια, εμείς είμαστε οικολόγοι στην πράξη. Καλό είναι να αντιλαμβάνεστε να πάτε να τα πείτε στους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες που συγκυβερνούν με τους πράσινους. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει να μιλήσει στα οικολογικά κόμματα της Ευρώπης που λέει για πράσινο λιγνίτη. Ή θέλετε να συνεχίσουμε πράσινα να κάνουμε παράλληλους μονολόγους μιλάτε, και ο καθένας να λέει αυτά τα οποία δεν μπορεί τόσα χρόνια, κύριε Ξενάκη, δεν μπορεί τόσα χρόνια να μας πουλάνε όμως οικολογία και όταν έρχεται στο διατάφτα η συζήτηση να μας λένε ο λιγνίτης είναι καλός. Με συγχωρείτε. Τόσα χρόνια πουλάγανε στον κόσμο οικονομία μαζί, παρακαλώ. Και τώρα μας λένε το λιγνίτη. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, παρακαλώ. Να σας απαντήσω. Κύριε Μαρκόπουλε, επιτρέψτε μου να πω. Η κυρία Μέρκελ έδωσε παράταση στις λιγνητικές μονάδες της Γερμανίας. Τι είναι η κυρία Μέρκελ. Είσαστε συνήγορος του λιγνίτη, εσείς που μας λέγατε ότι η οικολογία είναι το νέο ρεύμα της Ευρώπης και πρέπει η κακιά δεξιά να επικοινωνήσει με τον 21ο αιώνα. Με συγχωρείτε. Μην το λέτε ηρωνικά. Βεβαίως το λέω ηρωνικά. Όχι, μην το λέτε ηρωνικά. Ηρωνεύομαι αυτούς που τόσα χρόνια. Να κάνετε περισσότερες επενδύσεις για αποθήκευση ενέργειας. Αυτούς που τόσα χρόνια πουλάγαν πράσινο φούμαρο στον ελληνικό λαό και οι οικολόγοι και όταν έρχεται το διατάφτα λένε να συνεχιστεί ο λιγνίτη. Βεβαίως και θα συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να θέλουμε και τα λεφτά τα πολιτικά εννοώ. Κύριε Ξενάκη, επιτρέψτε μου. Δεν μπορούμε να θέλουμε και τα λεφτά της πράσινης μετάβασης και να έχουμε και λιγνίτη. Γιατί οι πράσινες πολιτικές ξέρετε πολύ καλά. Είναι μόνο στον κύριο Καραμένο και ξέρω ότι έχει οικολογική συνείδηση. Οι πράσινες πολιτικές είναι ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες χρηματοδοτούνται και θα δώσουν όθηση στην ελληνική οικονομία. Και ακούμε τώρα από την κεντροαριστερά, παύλα αριστερά. Για τον καλό λιγνίτη. Δεν το κάνω. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Το λογίδριο αυτό το ολοκληρώσατε. Να πούμε και εμείς κάποια πράγματα. Λοιπόν, να πούμε τα πράγματα αυτά. Όταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 έκανε επιλογές οι οποίες είχαν να κάνουν με τα φωτοβολταϊκά, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μιλούσαν για πράσινα άλογα. Όπως τώρα λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, πράσινα φούμαρα. Λοιπόν, σήμερα, 12 χρόνια μετά, 13 μιλάτε μαζί, παρακαλώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κανένας δύο υπουργοί, τους οποίους έχω καταμετρήσει και τους οποίους την επόμενη φορά μπορώ να σας φέρω και σε βίντεο, οι οποίοι λένε πόσο δικαιώθηκαν οι επιλογές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ τότε γύρω από το ζήτημα των φωτοβολταϊκών. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω, κύριε Μαρκόπουλε. Και κλείστε, παρακαλώ. Είναι ότι εσάς δεν σας ενδιαφέρει να υπάρξει μια πράσινη μετάβαση η οποία βασίζεται στην παραγωγή στη χώρα, στην ενίσχυση των δεδομένων των ενεργειακών κοινοτήτων στη χώρα. Σας ενδιαφέρει άρον-άρον να εξυπηρετήσετε άλλου τύπου συμφέροντα, όχι για να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής οι Έλληνες πολίτες, αλλά για να κάνετε άλλου τύπου δουλειές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί. Κύριε Χριστίδη, τώρα επειδή θέλω να πω κάτι, συγγνώμη, επειδή αυτό που λέτε είναι βαρύ. Τι εννοείτε, τα συμφέροντα, να τα πούμε εδώ, παρουσία όλων. Τι εννοείτε. Τι εννοώ, κύριε Ξενάκη, ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση κλείνει άρον-άρον τις λιγνητικές μονάδες δεν είναι κάτι το οποίο βοηθά τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, για παράδειγμα. Όχι, δεν είναι συμφέροντα. Αλλά εδώ γιατί βοηθάει συμφέροντα. Με συγχωρείτε, δεν έχω διακόψει κανένα λάθος να παρέμβω. Θα έρθω αμέσως σε εσάς για να μην πείτε λάθος. Μα είναι δυνατόν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία. Ένας, παρακαλώ. Σε όλα τα επίπεδα. Του κυρίου Μητσοτάκη ότι θα κλείσουμε νωρίτερα και θα ωφεληθούν οι εταιρείες της Γερμανίας, την έχουμε ξεχάσει όλοι.
Δεν τη θυμάμαι αυτή τη δήλωση, αλλά με ειλικρινή. Τη δήλωση του κύριου Μητσοτάκη. Ανατρέξτε, κύριε Βαρκόπουλε. Κλείνουμε για να ωφεληθούν οι γερμανικέ εταιρείε. Είπε τέτοιο πράγμα. Μήπω είναι σαν τη δήλωση Λαγκάρ που είπατε σήμερα. Κύριε, παρακαλώ. Δεν μα ακούει ο κόσμο. Δεν μα ακούει ο κόσμο. Ένα-ένα. Θα ευνοηθούν εταιρείε στη Γερμανία. Κύριε Σαρακιώτη, μια που πήρατε τον λόγο, θα σα τον έδινα. Δεν έχω υποσχεθεί, παρακαλώ. Κύριε Μαρκόπουλε, είστε πολύ ζωηρό σήμερα. Είμαι στο στούντιο. Λοιπόν, κύριε Σαρακιώτη, για τη Λάρκο θέλω να μα πείτε, γιατί το είπαμε από την αρχή και κάντε την παρέμβασή σας και αν προλάβουμε να έχουμε και ένα χρόνο να συζητήσουμε κιόλας. Για πέστε μας, γιατί αφορά κόσμο πράγματι. Κύριε Ξενάκη, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που μου δίνετε το βήμα να αναφέρω για αυτό το ζήτημα, γιατί πραγματικά αναρωτιέμαι αν σε αυτή τη χώρα κάθε μέρα μία κυβέρνηση αποφασίζει να πετάξει 1.300 εργαζόμενους εκτός εργασίας και να τους διώξει και από τα σπίτια τους. Γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν το βλέπω καν ως είδηση στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, στα site, στις εφημερίδες. Αν είναι κάτι καθημερινό και συνηθισμένο, έχω άδικο εγώ. Αν δεν είναι κάτι, αν είναι κάτι πρωτοφανές και εξαιρετικά σημαντικό, κάτι τρέχει με την ενημέρωση στη χώρα μας. Αυτό σας τιμά βεβαίως εσάς προσωπικά που δίνετε το βήμα να συζητήσουμε για τη μεγαλύτερη μεταλλευτική βιομηχανία της χώρας μας. Αποφάσισε, ψήφισε μάλλον τον Φεβρουάριο του 2020 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της μόνο μία τροπολογία η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μισθού των εργαζομένων κατά 30 με 40% και την απαξίωση του εργοστασίου. 2 χρόνια τώρα δεν συντελούνται ούτε οι εργασίες τυπικής συντήρησης. Αν μπει κάποιος ο οποίος είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν το εργοστάσιο της Λάρκο θα τρομάξει. Καμινάτα... Πόσα χρωστούσε κύριε Σαρακιώτη η Λάρκο, θέλετε να μας πείτε πόσα χρωστούσε? Κύριε Ελευθερόπουλο, είναι μια πολύ καλή ερώτηση την οποία θα μπορούσατε να απευθύνετε στον κύριο Σκρέκα, καθώς ο πατέρας πόσα πείτε μου 2006... κύριε Σαρακιώτη τώρα, εντάξει μην ρωτάτε, αν είχα τον κύριο Σκρέκα να τον ρωτούσα, το είπατε εσείς πόσα ρωτούσα. Να σας πω εγώ, επειδή δεν γνωρίζετε, να σας βοηθήσω πώς είναι. Ακούστε, 5,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα μπαίνει μέσα. Όταν καλέσετε τον κύριο Σκρέκα, θα τα ζητήσετε από τον κύριο Σκρέκα. Εσείς δεν ξέρετε. Καταγγέλλετε τη Λάρκο. Το σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που πετάει στον δρόμο 1.200 ανθρώπους. Και σας ρωτώ, πόσα χρωστούσε η εταιρεία. Αυτό ρωτήσα. Θα σας απαντήσω. Πολύ ωραία, απαντήστε για να μιλήσω για τον κύριο Σκρέκα. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Σκρέκα. Κύριε Γενικό, ας απαντήσει όμως, δεν γίνεται έτσι. Ενοχλεί το θέμα, αλλά δεν θα ακούσετε. Δεν ενοχλεί, εντάξει, απαντήστε. Όταν ο πατέρας του διορίστηκε το 2006 ως πρόεδρος τη Λάρκο και τριπλασίασε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν μια πολιτική απόφαση που εύκολα μπορεί κανείς να... Λοιπόν, να απαντήσει. Να τελειώσει. Τι κάνατε για τη Λάρκο, χρώσταγε ή δεν χρώσταγε στα χρόνια σας? Το κόστος παραγωγής, η συντριπτική πλειοψηφία, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστος παραγωγής στην ηλεκτρική ενέργεια, όταν τις τριπλασιάζεις την τιμή, ενώ υπάρχουν λοιπόν και άλλες εταιρείες οι οποίες... Να πάρουμε και μια απάντηση από τον κύριο Μαρκόπουλο, παρακαλώ. Κύριε Μαρκόπουλε, για δώστε μια απάντηση. Εγώ θα απαντήσω. Θα το ξέρετε, φαντάζομαι. Λοιπόν, όταν το 2016 οι 300 εργαζόμενοι της Πίτσο στο Ρέντι έστελναν επιστολή στον Αλέξη Τσίπρα και ποτέ δεν απαντήθηκε, με αποτέλεσμα η εταιρεία αυτή να κινδυνεύσουν να χαθούν αυτές τις θέσεις εργασίας και ήρθε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για να σωθούν με το πέρασμα του ομίλου στον όμιλο πυραμής του Μπακατσέλου. Αυτά τα ξεχνάτε. Επειδή είναι στη Φθιώτιδα και είναι στην εκλογική σας περιφέρεια, έχετε ειδικό ενδιαφέρον. Το σέβομαι. Το σέβομαι για να απαντήσω όμως. Το σέβομαι. Όμως, επειδή στη δικιά μου την περιφέρεια τους 300 της Πίτσος τους πετάξατε έξω, να τα θυμίζουμε και αυτά, γιατί και αυτοί οι οικογένειες είχαν. Τώρα, νούμερο 2. Η Λάρκο είναι μια ανώνυμη εταιρεία και τι λέμε? Να συνεχιστεί το καθεστώς ειδικής διαχείρισης, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από τρεις μάλλον ομίλους για να, κλείσουμε, για να την πάρουν, για να την αναπτύξουν, γιατί είναι υπερζημιογόνος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που κόπτεται στα χρόνια του, πέστε μας κύριε Σαρακιώτη, πρέπει να κλείσουμε. Πόσα εκατομμύρια μπαίνε μέσα κάθε μέρα? Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το φορολογούμενο πολίτη και το συνταξιούχο που την πλήρωνε. Σε μια επόμενη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τους τρεις σας που ήσασταν μαζί μας. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καλό βράδυ και στους τρεις σας, να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο με τις δικές παρεμβάσεις, όπως κάθε βράδυ. Λοιπόν, η ώρα των τηλεθεατών μας. Πάμε στο Αλιβέρι, στον κύριο Παπαθανασίου. Ναι, στον κύριο Παπαθανασίου. Καλησπέρα σας ακόμα, κύριε Παπαθανασίου. Καλησπέρα σας. Γεια σας, παρακαλώ. Το ΠΑΣΟΚ
και το Κινάλ βρωμάει. Άρπαξε όλα τα χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία, το ΙΚΑ, ΤΕΒΕΝ, εμπόρων και ναυτιλίας. Και τα έπαιξε στο χρηματιστήριο και τα χάσαν όλα, δεν υπάρχει φράγκο. Το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπαθανασίου, αν μπορούμε λίγο τους χαρακτηρισμούς. Ο Ανδρουλάκης είναι χωρισμένος. Τι είναι? Λοιπόν, κύριε Παπαθανασίου, γεια σας, γιατί χαρακτηρισμούς είπαμε δεν θέλουμε, δεν άκουσα τι είπατε, αλλά τώρα βρωμάει τώρα ακόμα πολιτικό εκλεγμένο, έτσι, ψηφισμένο από ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού και δημοκρατικά σκεπτόμενο, είναι υπερβολή. Πάμε στην κυρία Έλενα από τη Λιβαδιά. Καλησπέρα, κυρία Έλενα, σας ακούμε. Κυρία Έλενα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα σε όλους τους κυρίους εκεί πέρα. Γεια σας. Σας παρακολουθώ σχεδόν κάθε βράδυ. Ευχαριστούμε. Όμως έχω διαπιστώσει, τώρα έχω κανένα δύο μήνες, για μία συμμετοχή ενός φαρμάκου που παίρνω, έδινα συμμετοχή 15% και τώρα δίνω 25%. Μπορείτε να μου απαντήσετε ή να το διερευνήσετε. Δεν είστε το πρώτο τηλεφώνημα που μας κάνετε αυτή την καταγγελία. Έχουμε δεχθεί άλλο ένα τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες. Ναι, όμως, κύριε Ξενάκη, διαπιστώνω στα τηλεφωνήματα που δέχεστε από τους τηλεθεατές σας κάθε βράδυ, ότι την άλλη μέρα, παράδειγμα, δεν ακούω ότι, ξέρετε, λύθηκε το πρόβλημα ή αυτό που λέω εγώ απόψε θα το ακούσω αύριο. Κυρία, το πρόβλημά Ελένα, μου. Με συγχωρείτε, αλλά εμείς σας δίνουμε λόγο να πείτε τις απόψεις, να πείτε τα προβλήματά σας. Αυτά εμείς δεν σας λέμε ότι θα τα λύσουμε εμείς τα προβλήματά σας. Ούτε μπορούμε να ζητούμε κάθε μέρα. Πρέπει να κάνουμε 15 διαφορετικά ρεπορτάζ κάθε μέρα για να ερχόμαστε την επόμενη μέρα με την προηγούμενη. Όταν είναι θέματα που αφορούν πολύ κόσμο, τα κοιτάμε, τα ψάχνουμε. Τώρα, μεμονωμένα, okay. Αυτή είναι η περίπτωση που είπα και εγώ ότι αφορούν και άλλους ανθρώπους. Και σε μια πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της κυβέρνησης που ασχολείται με το θέμα αυτό, θα τον ρωτήσουμε. Τον κύριο Σταϊκούρα, τη Δευτέρα, ας πούμε, θα τον έχουμε. Να θυμηθούμε να τον ρωτήσουμε για την συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πάρα Εντάξει, πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ εμείς, κύριε Έλληνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στη Θήβα, στον κύριο Βελανδρέα. Είναι όλα εκτός Αθηνών, βλέπω. Κύριος Βελανδρέας από τη Θήβα. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ήμουνα πρώην κρατούμενος. Mm-hmm. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε, βεβαίως. Και ήμουνα συγκέντρια με τον Ντερτιλί. Ναι. Αν ξέρετε, με τον Χουντικό. Το Χουντικό, ναι, ναι. Ο οποίος μου έχει δώσει κάτι έγγραφα. Με ονοματεπώνυμο, με τη φωτογραφία του, με το όνομά μου κανονικά, με την υπογραφή του, τα πάντα. Ναι. Και γράφει διάφορα μέσα. Για το κράτος, για αυτόν, για πολλά θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, να κρατήσουμε τα στοιχεία σας και να επικοινωνήσουμε. Αν είναι μη τυχόν και μπορεί να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτά. Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Μπάκο από το Νέο Ηράκλειο. Γεια σας, κύριε Μπάκο. Σας ακούμε. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας, σας ακούμε. Μας ακούει, κύριε. Ναι. Λοιπόν, χαμηλώστε την τηλεόραση και σας ακούμε πολύ καλά. Πέστε μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέστε μας. Ναι. Λέει η κυβέρνηση ότι... Χαμηλώστε την τηλεόραση γιατί δεν μπορέσετε να μιλήσετε. Χαμηλώστε την και σας ακούμε. Πέστε αυτό που θέλετε να πείτε. Δεν μπορούμε να τον έχουμε τον κύριο Μπάκο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε σε άλλο μας... τηλεθεατή. Αυτό με τα φάρμακα να το κοιτάξουμε πάντως για να μην πάντως, το πει. Εγώ που το είδα σε μένα δεν ισχύει. Για μένα δεν ισχύει. Τι? Είχαμε καταγγελίες για κάποια μη συνταγογραφούμενα ότι έχει αυξηθεί η τιμή. Τώρα μάλιστα. Εδώ είναι για συνταγογραφούμενο. Για συνταγογραφούμενο, πάντως εγώ, επειδή το είδα τα δικά μου, εγώ συνεχίζω στην συμμετοχή την οποία είχα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη στο Κουκάκι. Ο οποίος δεν έχει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη στο Κουκάκι. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Γεια σας. Ακούγουμε. Μια χαρά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μια τοποθέτηση να κάνω για το θέμα της Νοβάρτης. Ελεγχτήκαν οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων και δεν βρέθηκαν χρήματα προφανώς. Γι' αυτό και αρχιετοτήτως το θέμα όλο. Έτσι δεν είναι? Δεν ακριβώς έτσι.
Από όσα διάβασα και εγώ, ελεγχθήκαν οι λογαριασμοί και δεν βρέθηκε ύποπτη, δεν βρέθηκε πηγή χρημάτων που να συνδέεται με την Νοβάρτης ή απευθείας με, ή με κάποιο άλλο πρόσωπο που συνδέονται με την υπόθεση. Αυτό διάβασα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λέω το εξής. Ωραία. Ωραία. Θέτω την εξής ερώτηση. Εάν τα χρήματα έχουν μετακινηθεί μέσω offshore εταιριών στο εξωτερικό, δηλαδή η Νοβάρτης μετέφερε χρήματα, παραδείγματος χάρη λέω, από λογαριασμό της offshore στο εξωτερικό, σε offshore των εμπλεκόμενων στην Ελλάδα, αυτό ελέγχθηκαν οι λογαριασμοί του εξωτερικού? Δεν το ξέρω, κύριε Παναγιώτη. Προφανώς έγιναν. Απλώς θέλω ένα ερώτημα. Όχι. Τα χρήματα έχουν μετακινηθεί εκτός Ελλάδος. Δεν είναι, νομίζω, τώρα τόσο βλάκες να μετακινηθούν εντός Ελλάδος. Αυτό δεν ελέγχθηκε. Και γι' αυτό, αν υπήρχε τρόπος να ελεγχτούν τα χρήματα και οι offshore εταιρείες που έχουν στο εξωτερικό, θα γινότανε σεισμός 500 αρίστερες. Και πού το ξέρετε αυτό, κύριε Παναγιώτη? Συγγνώμη, δηλαδή, πού το ξέρετε? Μπορείστε, όχι, το ξέρετε. Λέω, ναι. Δεν υπάρχουν offshore εταιρείες στο εξωτερικό? Υπάρχουν, αλλά υπάρχουν. Διακινούνται χρήματα υπάρχουν, αλλά τώρα εσείς λέτε... Αυτό θέλω να πω, ότι ελεγχτήκαν οι λογαριασμοί στο εξωτερικό. Προφανώς, επειδή είπατε, προφανώς δεν, είναι τόσο βλάκες αυτοί οι οποίοι κάναν τον έλεγχο για να μην ελέγξουν ό,τι μπορούσαν να ελέγξουν. Ό,τι δεν μπορεί να ελεγχθεί, πώς να ελεγχθεί? Το μαύρο χρήμα, για παράδειγμα, γενικώς δεν μπορεί να ελεγχθεί. Υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο σε offshore εταιρείες του εξωτερικού. Αυτό θέλω να πω. Και εσείς τώρα βγάλετε το συμπέρασμα ότι τα έχουν πάρει όλοι και τα έχουν πάρει με offshore αυτό? Όχι, το συμπέρασμα. Όχι, δεν είπα εγώ τα έχουν πάρει όλοι. Εγώ λέω αν ελεγχτήκαν λογαριασμοί στο εξωτερικό. Φαντάζομαι αυτό ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν. Αυτό υποθέτω εγώ. Δεν είμαι δικαστικός. Ούτε... Ναι, καλά, ούτε εγώ είμαι δικαστικός. Ναι. Απλώς θέτω κάποια ερωτήματα. Ναι, ότι αν έχουν ελεγχθεί στο εξωτερικό offshore εταιρείες. Νομίζω πως όχι. Δεν γίνεται να ελεγχτούν όλες τις εταιρείες στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Όχι, κύριε Παναγιώτη, όλοι οι συνεδρίες του εξωτερικού δεν γίνεται να ελεγχθούν, προφανώς. Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο διαδικασία. Κύριε Παναγιώτη, δεν ταλαιπωρήστε, δεν αφορά αυτή την υπόθεση. Ναι. Υπάρχουν χρήματα που γίνονται μέσω τραπέζης και χρήματα που δίδονται διαφορετικά. Λοιπόν. Δεν λέω για αυτή την υπόθεση, γενικά. Έτσι, για να μην ταλαιπωρήσετε, γιατί έχετε μπει σε ένα σκεπτικό συγκεκριμένο με βάση παλιότερα. Με τις offshore και με τις λίστες, ναι, και με όλα αυτά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Καλό σας βράδυ. Πάμε στο Ήλιον, στον κύριο Αβραμίδη. Καλησπέρα, κύριε Αβραμίδη, σε ακούμε. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα στον κύριο Ελευθερό και στον κύριο Καραμέρο. Γεια σας. Εγώ άκουσα τον κύριο Σαρακιώτη. Άκουσα τον κύριο Σαρακιώτη λαλίσαντα. Αλλά δεν μας είπε όμως, και που θέλω να μου απαντήσει ο κύριος Καραμέρος, όλοι οι άλλοι μπορεί να πήρανε που λέει λεφτά. Ο κύριος Πικραμένος για ένα μήνα που μπήκε πρωθυπουργός έκλεψε και αυτός? Που πρόλαβε σε ένα μήνα να κλέψει λεφτά και τον κρεμάζει στα μανταλάκια? Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση. Αν μπορεί ο κύριος Καραμέρος να μου απαντήσει, πολύ ευχαρίστως. Η πολιτική πολλές φορές... Τα δημοσιογράφους νομίζω γνωρίζει. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Και κάτι άλλο που θέλω να πω ακόμα, άμα θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Πολάκης είπε τι κυβέρνηση θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία... Χριστοδουλοπούλου. Χριστοδουλοπούλου. Και αυτή είπε τι κυβέρνηση θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, τι μας λένε τώρα, δεν ξέρω. Εγώ πάνω θα πω κάτι το οποίο ας κάνει ο κύριος Μητσοτάκης να μην δώσει αυξήσεις στους συνταξιούχους, αλλά να κόψει αυτό το έσχος του κυρίου Κατρούγκαλου. Τη διαφορά, πού τη βρήκε τη διαφορά, προσωπική διαφορά. Αυτό να κόψει μόνο, αυτό θα ήθελα εγώ. Μάλιστα. Όχι να μου δώσει αύξηση, τι αύξηση να μου δώσει, αφού δεν θα πάρουν μία. Μάλιστα. Αφού έχουν προσωπική διαφορά. Μάλιστα. Και κουνάει ο κύριος Κατρούγκαλος στο χέρι του. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αβραμίδη. Να είστε καλά. Απλά να πω, δεν ανέφερε ο κύριος Σαρακιώτης τον κύριο Πικραμένο, αφενός. Κανένα δεν ανέφερε, ούτε είπε ότι έκλεψε κάποιος. Αλλά πολλές φορές οι πολιτικοί ελέγχονται και για τις αποφάσεις ή τις υπογραφές που έχουν βάλει, αν ζημιώθηκε το ελληνικό δημόσιο, αν υπήρξαν διάφορες παραβάσεις. Εντάξει, εδώ η περίπτωση Πικραμένου βέβαια ήταν μια πολύ ειδική περίπτωση. Απαντώ, είναι λέω εγώ, επειδή αναφέρει σημαίνει. Μάλιστα, ήταν υπουργός πρωθυπουργός, έτσι. Και θυμόμαστε, νομίζω, όλοι μας και την εικόνα του να είναι στο βήμα της Βουλής, να τα κρίζει. Εν πάση περιπτώσει, ήταν, νομίζω. Και αυτό βλέπω ότι έχει επηρεάσει τον κόσμο. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι, λογικό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε μιλάω. Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έτσι. Πάμε στον κύριο Καρεκλά στη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σας, ακούμε. Ορίστε, τι θέλετε να σας πω εγώ? Δεν ξέρω. Έχω το όνομά σας εδώ. Δεν μας έχετε τηλεφωνήσει εσείς? Δεν σας πήραμε εμείς, φαντάζομαι. Όχι. Εντάξει. Καλησπέρα. Μια καλησπέρα. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι. Την καλησπέρα μας. Όλους μας να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπορούμε να πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, αν είναι έτοιμο δηλαδή. Πάμε. Στο Μενίδη, στον κύριο Κουτραφούρη. Καλησπέρα, σας ακούμε.
Αν μπορείτε, χαμηλώστε την τηλεόραση, την ακούω από μέσα. Ναι. Ναι. Κύριε Ξενάκη, καλησπέρα. Παρακαλώ, καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλησπέρα στο πάνελ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Έχω τρεις περιπτώσεις να σας πω. Η μία είναι αν γνωρίζει κάποιος από εσάς στην καζάρμα Μεσσηνίας. Κύριε Κουτραφούρη, χαμηλώστε την τηλεόραση γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε σωστά και δεν ακούγεστε. Για να μην ακούτε κι εσείς τη φασαρία. Καήκανε από πυρκαγιά το καλοκαίρι 3,5 στρέμματα και μέσα ήταν ελιές. Ναι, συνεχίστε κύριε Κουτραφούρη, μην σταματάτε όμως, γιατί χαμηλώστε την τηλεόραση και συνεχίστε, παρακαλώ. Ναι. Πάμε εδώ, πάμε εκεί, μας λένε ότι αν δεν έχουν καεί πάνω από 500 στρέμματα, δεν δικαιούμαστε τίποτα. Μάλιστα. Αν μπορεί να μας πει κάποιος κάτι. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι. Ελγά. Ευτυχώς που έχουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, διότι χωρίς team πηγαίνει 10 μονάδες μπροστά, όπως ο Ολυμπιακός χωρίς ομάδα πηγαίνει 10 βαθμούς μπροστά. Μια χαρά ομάδα για Ολυμπιακός. Λοιπόν, και το τρίτο το ποιο είναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι τον Αλέξανδρο από τη Θεσσαλονίκη, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μην τον βάζουν στο κανάλι. Λοιπόν, γιατί ξεφτιλίζει το κανάλι. Κύριε Κουτραφούρη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Σήμερα έχουμε, πώς το λένε, σκληρή. Έχουμε, ναι, σκληρούς. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στον Κορυδαλό, στην κυρία Βαρβαρέσου. Καλησπέρα σας, κυρία Βαρβαρέσου. Σας ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί ο γιος μου εκεί στα Μέγαρα πάνω στο μπάτζι εκάει και το σπίτι το Μάιο Ιούνιο, δεν έχει τίποτα, δεν έχει πάρει δραχμή. Όπου και να πάει του λένε τα λεφτά σου τα πήρατε. Τα πήρες, πού τα πήρε, πού πήγανε τα λεφτά αυτά. Ναι. Έχουμε γυρίσει, τίποτα δεν υπάρχει και το παιδί κοντεύει, τι να σας πω. Το παιδί μου κοντεύει να αρρωστήσει. Εκεί ήταν η μόνη μου κατοικία του. Ναι. Μάλιστα. Τι να σας πω, δεν έχω κάποιο απάντηση να σας δώσω. Ακουστήκατε δημοσίως. Κάηκαν πάρα πολλά σπίτια το καλοκαίρι. Ναι. Και πρώτες κατοικίες. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Προφανώς οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται ακόμα. Έτσι, ναι, αλλά δεν έχω απάντηση να δώσω, κύριε Βελεκρινίση. Λοιπόν, πάμε στο Χαϊδάρι, στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κυρία Μαρία, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη, και στους άλλους δύο τους συνεργάτες σας. Ορίστε. Χαίρομαι πολύ. Απόψε είχατε τρεις βουλευτές και είπανε για να κάνουν τα παιδιά. Ήθελα να ήξερα, γιατί είμαι μεγάλη γυναίκα εγώ, κύριε Ξενάκη, και στην εποχή τη δική μας κάναμε παιδιά, παρόλο που δεν είχαμε και μετρούσαμε το λάδι με το σταγονόμετρο. Και κάναμε παιδιά. Ναι. Και δεν τρώγαμε εμείς για να φάνε αυτά τα παιδιά. Τώρα αυτοί οι τρεις οι κύριοι που είπανε για παιδιά, παρακαλώ πολύ, έχουν παραπάνω από δύο ή από ένα παιδιά. Τώρα, αυτό για αυτούς είναι... να λένε για να κάνουν παιδιά. Όχι, εμείς όχι τώρα βέβαια, αλλά για τα δικά μας τα παιδιά. Τα δικά μας τα παιδιά κάνουν όπως κάναμε εμείς, κύριε Ξενάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, αλλά αυτά να μην τα λένε, είναι ντροπή τους. Λοιπόν, κύριε Αλεξοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει η κυρία Αλεξοπούλου. Άλλη προσέγγιση είχαν. Ναι, ναι, ναι. Την οικονομική είχαν πολιτική. Ναι, ότι το οικογενειακό λέει η κυρία. Ναι, και είναι, λέει, για το δημογραφικό. Για το δημογραφικό. Και, ναι, ναι, και ήταν πραγματικά η αλήθεια είναι πως παλιότερες γενιές κάναν παιδιά. Περισσότερα παιδιά, γι' αυτό και λιγοστεύουμε. Ναι, άλλωστε. Ναι. Το θέμα του δημογραφικού δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι πολύ παραγωγικό. Πάμε, συγγνώμη. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Μενίδη. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Πέστε μας. Έχω τη σύζυγό μου, η οποία έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και έπαιρνε από τα 45 της χρόνια, με ακούτε? Ναι, ναι, μια χαρά. Έπαιρνε το παραπληγικό επίδομα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα της το κόψανε στα 69 της χρόνια, με πολλές παθήσεις, με κορμική μαρμαριγή, με ζαχαροδιαβήτη, με εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα, θα προσθέθηκαν κι άλλα νοσήματα. Εν πάση περιπτώσει, το κύριο νόσημα είναι το νευρολογικό. Εκεί εστιάζουμε.
και δεν τη δώσα το 67% που έπρεπε να πάρει για να πάρει το παραπληγικό επίδομα. Τη δώσα 55%. Δηλαδή έπαιρνε ως τώρα 67, 20 χρόνια και τώρα έγινε 55%. Έπαιρνε, καμιά φορά μας κόβα στην πρωτοβάθμιο, αλλά στη δευτεροβάθμιο μετά μαζί είναι το 67%. Τώρα μας το κόψανε. Ναι. Και δεν φαντάζομαι να έχει βελτιωθεί η κατάσταση της γυναίκας σας, η ίδια φαντάζομαι. Χειροτέρευσε η κατάσταση, σαφώς. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η διαδικασία, τα και πάει είναι αυτό, έτσι, η διαδικασία τα και πάει. Τα και πάει, ναι, και πάει, ναι. Οδός περιός. Τι να σας πω, ακουστήκατε δημοσίως, είναι πολύ λυπηρό να ακούγεται, να ακούγονται τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό και η ιστορία με τα και πάει είναι και μια ιστορία που την θυμάμαι από τα πρώτα χρόνια που έκανα αυτή τη δουλειά. Ήταν μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από την Κλειφάδα. Κύριε Δημήτρη, σας ακούμε και εσάς. Παρακαλώ. Ναι, μα με ποιον μιλάμε, τον κύριο Ξενάκη? Με μένα μιλάτε, παρακαλώ, σας ακούω. Εσύ ποιος είσαι? Αυτός που είπατε. Ο κύριος Ξενάκης. Βεβαίως, σας ακούω. Ωραία, λοιπόν, έχω τρία πράγματα να ρωτήσω. Χαμογελάω, να με συγχωρεί, κύριε Ξενάκη. Δεν πειράζει, πέστε μας. Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, για Νοβάρτης, για Άδωνη και Πολάκη. Και μοριακό που κάνω εγώ. Πέστε μας. Μου λένε από νοσοκομείο που κάνω μοριακό να πάω, ας πούμε, να πάρω κυβερνητικό. Εγώ δεν είμαι κυβερνητικός. Πάει αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Μα είναι ο Βάρτης εδώ. Εγώ δεν ακούω τώρα τι λένε εδώ. Ακούω ότι η Αμερική έχει τιμωρήσει την Οβάρτης ότι έκανε ατασταλίες στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος την έκανε. Σημασία έχει ότι στην Ελλάδα έκανε ατασταλία. Ωραία. Μπορούν να τον βρουν αυτόν, ναι. Αν δεν μπορούν, με γεια τους, με χαρά τους. Δεύτερον, ο Άδωνης Γαυγής συνέχεια στα κανάλια και βγαίνει και ζητάει να διώξει μπορούμε... τον Πολάκη, γιατί Γαυγής και αυτός. Ο Πολάκης όμως βασικά λέει κάποια πράγματα τα οποία στην ιατρική ισχύουν. Και για τα φάρμακα κάποια αυτά και όλα. Ωραία. Από εκεί και μετά πάμε στο άλλο. Εγώ πάω και μου βγάζει το φαρμακείο ότι είμαι θετικός. Ναι. Ωραία. Φεύγω από το φαρμακείο, πάω σε ένα ιατρικό κέντρο και κάνω μοριακό. Μου τα παίρνουν τα 45 ευρούλια και μου λέει είσαι αρνητικός. Ωραία. Πάω να κάνω τη δουλειά μου στην τράπεζα και μου λέει αρνητικό. Άκυρο, ξέρω εγώ. Και λέω ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ τώρα βγήκα από μέσα και πήρα το χαρτί μου που λέει. Α, μου λέει όχι, είναι. Πάω λοιπόν ξανά πίσω και λέω σας παρακαλώ, εσείς τώρα εδώ δεν μου κάνατε το πρωί αυτό. Ωραία. Γιατί είναι αρνητικό και δεν με δέχονται, δεν με δέχονται να κάνω τη δουλειά μου. Όταν βγαίνει το θετικό τεστ. Και λέω, α, έπρεπε να πάρεις κυβερνητικό. Τότε να μας κάνετε όλους μου τους ταχυγούς και να παίρνουμε κυβερνητικό. Κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να σας πούμε. Όταν δηλωθεί το θετικό τεστ. Το rapid test αμέσως θετικό, σου και τη... αμέσως σου κόβουν τη. Αυτό είναι καλό είναι ότι σου κόβουν αμέσως αυτή τη. Και δυστυχώς όταν κάνεις μετά μοριακό δεν μπορεί να περάσει, πρέπει να περάσουν 5 μέρες. 5 μέρες, ε. Μάλιστα. Είναι πρόβλημα μετά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος απόψε της εκπομπής μας. Ζωηρή ήταν, αρκετά πρέπει να πω. Εμείς θα είμαστε πρώτο Θεός αύριο το βράδυ εδώ στις 10 παρα 10 μαζί σας για τις παρεμβάσεις της Πέμπτης. Να έχετε μια όμορφη βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα σας.